Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Κατερινάκι μου, γλυκό. Όμορφο. Να περώ. Χρόνια πολλά, πανέμορφη. Ω, γέροντα ηλικία. Φιλιόμαστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι επιθυμείς. Πιο πολλές από τις Μαρίες, ναι. Πιο πολλές, όχι ρε. Οι Μαρίες είναι πιο πολλές. Ό,τι επιθυμείς να σου έρθει. Ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο που γιορτάζεις. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερινούλες. Έλα ρε Χέλη. Σήκω κόκαλο. Να σε χαιρόμαστε, χρόνια σου πολλά. Να σε χαρούμενη πάντα και να δίνεις χαρά και σε όλους εμάς. Όλους. Να. Σήμερα τη γιορτάζει τη γιορτή, της έβαλε κόκκινο κραγιόν επιτέλους. Βεβαίως, ναι, γιατί τον τελευταίο καιρό ήμουν λίγο. Μα τα έλεγα μέσα στη ρούλα. Με έβαφε σήμερα και της λέω: ρε εσύ ρούλα, δεν ξέρω πώς να το πω στην Κατερίνα. Μου βάζει κάτι καφέ μάτι, λέω, κάθε μέρα και δεν ξέρω πώς να της πω ότι δώσε λίγη χαρά στον κόσμο. Βάλε μου λίγο κάτι άλλο σε κραγιόν. Μου λέει: γιατί το λες έτσι. Λέω: δεν ξέρω πώς είναι τα κέφια της αυτή την περίοδο. Καλά, δεν είναι καλά. Δεν μπορώ να του λες τώρα να του μιλάς για τα κραγιόν. Βέβαια με ξέρουν όλοι. Με βλέπουν, μου λέει: φοράω κραγιόν. Και η άγνωστη δηλαδή μου λέει: ωραία, καλή. Και είναι τα κέφια καλά αυτή την εποχή. Μπράβο Θεά μου, έτσι θέλω να είσαι. Πάντα στα κόκκινα. Θεά μου και μαλλί λάμπη. Ευχαριστώ Μαναράκι. Γυαλίζουν τα χρώματα. Όλα, όλα. Είμαι τη ζωή στα αεράκια. Τεκνάκι μου. Αγόρι μου. Τέλεια. Τι κάνεις Ελληνίτσα. Τι να κάνω Θοδωράκι μου. Όπου με αφήνεις με βρίσκεις. Είδες, πας έρχεσαι αλλά εγώ σταθερή εδώ. Σταθερότατη και ωραία. Μπράβο σας. Ήταν καλά. Μια χαρά, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αλήθεια, όλο διαφορετικό. Ήταν αναμενόμενα αυτά που τέλος πάντων ψήφισαν αυτοί που δεν περιμέναμε ότι ψηφίζουν για ταινίες. Αυτοί που δεν περιμένουν ούτε οι ίδιοι ότι ψηφίζουν γιατί είναι ευρωβουλευτές και ψηφίζουν γενικά για άλλα πράγματα. Ακριβώς. Αλλά είναι πώς λέμε, θυμάστε το παλιό, την εξυπνάδα που λέγανε πώς θα πάρουμε την πόλη, θα πάει ο στρατός, θα τα ισοπεδώσει, η αεροπορία θα βομβαρδίσει και θα έρθει το ναυτικό να κάνει μια ωραία δεξίωση. Εμείς είμαστε σαν το ναυτικό εκεί. Ξαφνικά ψηφίζουν η Τουρκία, η Ρωσία και από τα προβλήματα κλπ. Και λένε, α, και τώρα έχουμε να δώσουμε τα κινηματογραφικά βραβεία. Έτσι, μπράβο. Τι ωραία. Έχουμε και μια ευχάριστη παρένθεση σε όλο αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Στο οποίο 750 κάτι βουλευτές από 28 χώρες. Πού νοτάσου να μου πει όχι, δεν τα πες καλά. Θα σου πω που νοτάσου. Εδώ δίπλα έχει πάει στα εμπορικά. Σήμερα δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Έφτασα με το ζόρι 11.30 ώρα, 12 παρά. Τέτοια ουρά, παιδιά, στην Αττική. Μάχη. Όχι στην Αττική στο κέντρο, μη σα τρομάξω. Στην Αττική που πάμε για έξοδο Ραφίνα, για να έρθουμε εμεί εδώ. Λοιπόν, για να φτάσουμε σε αυτό το αγαπημένο τελικό φανάρι να στρέψουμε αριστερά να φτάσουμε στη δουλίτσα μας, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ουρά έχει. Αφού έλεγα σήμερα, λέω θα γίνει ατύχημα, το ξέχασα αυτό το Black Friday. Γιατί όλοι λέω, αυτό λέγαμε. Το Black Friday πού να με πάει εμένα στην Αττική, πάνε για ψάρεμα στη Ραφίνα. Ξέχασα ότι εκεί που βγαίνουμε και πάμε εμείς αριστερά, αυτοί πάνε δεξιά στα εμπορικά τα μεγάλα. Στο κέντρο βέβαια, το μεγάλο. Κοίτα εδώ. Έχουν παρκάρει μέχρι εδώ από πάνω και πάνε με τα πόδια. Με τα πόδια. Δεν έχουν να παρκάρουν, είναι όλα κλεισμένα εδώ γιατί είμαστε δίπλα στο εκπτωτικό χωριό. Έχουν παρκάρει εδώ και πάνε με τα πόδια να πούμε ότι είναι γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα να πας μέχρι το εκπτωτικό. Κάναν και τη γυμναστική τους. Κάναν και τη γυμναστική. Και στην Αγία Παρασκευή τα ίδια, χαμός, στο μεγάλο κατάστημα με τα ηλεκτρονικά και στην Ερμού έμαθα ότι γίνεται χαμός. Πανικός. Που έχει. Σημαίνει ότι το τρίκ αυτό για τόνωση έπιασε. Το θέμα είναι αν οι εκπτώσεις είναι καλές. Αυτό είναι αυτές. Λέω, ελπίζω να μην είναι τσουρούτικες. Της πλάκας, ελάτε αλλά να ξαναδούνε μπροστά τους το 15% και το 20%. Γιατί Black Friday, έτσι όπως μας το δίδαξαν οι ξένοι που το κάνουν, εμείς δεν το ξέραμε είναι αυτά, πολύ, είναι καινούργια για μας. Πολύ πάνω από 50%. Είναι 70, 40. Είναι 60, 80, ξέρω πόσο θέλει ο καθένας. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι κάτω από 60%. Δεν υπάρχει στην νοοτροπία του Έλληνα εμπόρου το πολύ, πολύ πάνω από το 50%. Είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή φοβάται ότι μα δεν θα συμμετέχουν όλοι. Όποιο ναι. θέλει. Αυτό που θέλει. Δηλαδή, αν σου έρθει τόσο κόσμο και δεν αισθανθεί ότι αδίκως ήρθε, θα σου ξανάρθει και του χρόνου. Α, μπράβο. Θα σου ξανάρθει και του παραχρόνου πιο πολύ. Και θα ξεπουλήσει, θα δώσει πράγματα που θα σου μένανε και τώρα πια δεν θα σου μείνουν γιατί και ο κόσμος θα ωφεληθεί αν τα πάρει φτηνά και εσένα θα σου μείνουν κάποια χρήματα σε τα μάτια. Να μιλάρει κιόλα. Δηλαδή μια μέρα είναι. Άμα όποιο θέλει να το κάνει, εύχομαι να το κάνει σωστά. Που δεν είναι υπόθεση. Και εγώ μπήκα σήμερα το πρωί και χτύπαγα στα site, λέω για να δω ρε παιδί μου, εκεί που φεύγουν μεγάλα κομμάτια γιατί είναι όταν έχει να κάνει λίγο με τεχνολογία. Όταν έχει και να κάνω παιδιά τα μισά στο γυμνάσιο. Τέλος πάντων, έχεις τέτοια. Οπότε λέω για να μπω να δω ρε παιδί μου. Τα τύπου, θα το πω, δεν με νοιάζει τώρα, αφήστε με. Τα τύπου public, αυτά, φλέσια κτλ. Όπου πουλάνε τέτοια τέλος πάντων. Λέω για να δω. Είναι συμμετέχουν μέσα. Εκεί έχει και security απ' έξω σε πληροφορώ. Μα δεν το λέω, δεν με πειράζει με ένα ουρά. Εγώ λέω, είναι μέσα ρε παιδί μου. Αυτό το ξεκίνησε αν δεν κάνω λάθος. Και είναι. Τα public είναι που ξεκίνησαν όλη την ιδέα. Μα και το πλαίσιο είδα ότι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν θέλω να νομίζει και να διαφημίζω ένα. Δεν διαφημίζω κανένα. Το λέω γιατί είναι μεγάλες εταιρείες που έχουν μέσα κυρίως τέτοια πράγματα που είναι ακριβά. Δηλαδή. Καταλαβαίνω ότι άλλος θα σκεφτεί τι μου λείπουν εμένα ρούχα. Α, πολύ ωραία να το πάρω.
μείον 60 ή μείον 70. Ναι, ναι. Εγώ λέω αυτά που στοιχίζουν ακριβά όμως, ακριβά. Τα μηχανήματα, τα ηλεκτρονικές συσκευές, βέβαια. Τα λάπτοπ που έχουν τα παιδιά, τα άλλα αυτά που στοιχίζουν. Αυτά έχουν εκπτώσεις. Και έχουν. Έχουν, αλλά αυτό που εγώ τσέκαρα, με επιφύλαξη το λέω, έχουν και στα tabloid, πώς τα λένε αυτά, τα ψάχνω να τα βρω τώρα με τα λόγια που τα χρησιμοποιούν και τα τέτοια. Αλλά εγώ δεν εντόπισα, τα τύπου, τύπου Apple, αν έχουν. Αυτά δεν νομίζω είναι. Δεν έχουν. Δεν είχαν, όχι. Δεν έχουν. Νομίζω, λέω. Προσέξτε, δεν τα έχω ψάξει όλα, αλλά εγώ αυτά εγώ μπήκα σε δύο site να δω, λέω για να δω αυτή η ομάδα. Αυτά που τέλος πάντων ξέρουμε και χρησιμοποιούμε. Δεν τα είδα στα site που βάζανε σειρά και λέγανε αυτά, αυτές οι τηλεοράσεις, αυτά τα λάπτοπ, αυτά τα τέτοια. Έχουν δικό τους θεό. Κάνουν την προσφορά την συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που εκεί να επιλέγουν, ανεξάρτητα εάν είναι μαγαζί-μαγαζί, που δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοιο, ή αντιπροσωπεύονται από κάποιες άλλες εταιρείες. Σε κάποιες άλλες. Στη Θεσσαλονίκη να πάει καλά πάντως. Και να μείνουν και τα μαγαζιά ευτυχισμένα και ο κόσμος. Ο κόσμος πρώτα απ' όλα. Στη Θεσσαλονίκη είδατε τι έγινε με την ουρά για τα κραγιόν. Αυτό το άκουγα το πρωί που το άκουγα. Δεν θυμάμαι και δεν το κατάλαβα. Χτες το βράδυ λοιπόν αυτό το μαγαζί από ό,τι έμαθα ξεκίναγε ούτως ή άλλως έκανε τα εγγένειά του Πέμπτη. Αλλά το συνδύασα και με τον Black Friday. Αυτή η ουρά που βλέπεις είναι γιατί δήλωσαν ότι 250 πρώτες πελάτες θα πάρουν δώρο ένα κραγιόν. Ένα κραγιόν. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Ένα παιδιά. Κραγιόν γνωστής εταιρείας, μην μου πεις μάρκες, ή ένα κραγιόν. Γνωστής εταιρείας. Γνωστής εταιρείας. Αλλά λέω, δεν νομίζω ότι και οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί και να περίμεναν ότι θα γινόταν όλη αυτή η χλαπαταγή. Γιατί να μην γίνει, ρε παιδιά, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, γιατί να μην γίνει. Γιατί ακούω το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι είναι μια Αμερικανιά. Τι είναι μια Αμερικανιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μιλήσουν για τον Black Friday. Βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησία λέει ότι είναι Αμερικανιά, εξυπηρετεί τις πολυεθνικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησία, ξέρει και τα παιδιά. Και η Αυγή βγήκε με πρωτοσέλιδο η μαύρη όψη της κατανάλωσης όταν οι ουρές επιβάλλονται ως έθιμο. Δεν είναι έτσι. Διότι ο άνθρωπος, εάν δεν έχει χρήματα και είναι σήμερα μια ευκαιρία να πάρει κάτι που θέλει πολύ σε μια καλύτερη τιμή, θα πάει να το πάρει σήμερα. Ψάχνουμε το πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερη τιμή. Δηλαδή, Αμερικανιά είναι αυτό που απελευθερώνει μια γαλοπούλα. Αυτό είναι Αμερικανιά. Και στην Αμερική, όταν γίνεται αυτό, κλείνουν, μου φαίνεται, τα πάντα. Θέλω να πω όμως. Δηλαδή, ότι για να λειτουργήσει το Black Friday. Το συζητάγαμε για τις μέρες των ευχαριστειών. Ναι. Τώρα με τη γαλοπούλα που ελευθερώνει ο κόσμος. Ναι, παιδί μου, αυτό είναι Αμερικανιά. Αυτό το λες και Αμερικανιά. Αλλά αυτό εδώ, αν ωφεληθεί ο καταναλωτής και βγάλει και χρήματα και αυτός που τα πουλάει, γιατί είναι Αμερικανιά και δεν είναι κάτι που είναι σωστό να γίνεται για να ωφεληθούν και οι δύο. Γιατί το βλέπουμε ως Αμερικανιά. Αρκεί να γίνεται όπως πρέπει, αυτό που έτσι λέγαμε, με μεγάλες εκπτώσεις. Πάμε προσφορά. Λίγο στο εξωτικό χωριό που εκεί βρίσκεται ο Τάσος για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Τάσο, βγήκε μέρο που δεν έχει κόσμο, μ' αρέσει. Πού είσαι, βρε. Χαίρετε, χαίρετε. 500 μέτρα μακριά είμαστε από τις εγκαταστάσεις του Αλφα, εδώ στα Σπάτα, που βρίσκονται δύο εκδοτικά χωριά, και το Smart Park και το MacArthur Glen. Οι εικόνες είναι πραγματικά ανεπανάληπτες. Μιλάμε για ουρές χιλιομέτρων. Περίπου 8.000 αυτοκίνητα έχουν μπει μέσα στους χώρους του ελεύθερου πάρκινγκ των εκδοτικών χωριών. 25.000 άνθρωποι έχουν περάσει από 8 ώρα το πρωί και έχουν μπει μέσα στα εκδοτικά χωριά. Και εννοείται ότι ρωτώντας τον κόσμο, βλέπουμε και μας λένε και για εκπτώσεις χαμηλότερες, όπως αυτό που είπε η Ελένη, δηλαδή της τάξης του 20-30%. Υπάρχουν όμως και πολλοί που μας λένε ότι πήραν παπούτσια πολύ γνωστής μάρκας αθλητικά με 30 και 35 ευρώ που είναι πανάκριβα. Θέλω να πω ότι οι εκπτώσεις ποικίλουν, είναι για κάθε βαλάντιο, για κάθε πορτοφόλι, και σίγουρα όσοι έρθουν εδώ, εάν έχουν το κουράγιο, γιατί η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, κάτι θα βρουν να ψωνίσουν. Ο κόσμος, πρέπει να σας πω, ότι έρχεται με κάθε μέσο και με τα πόδια, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα. Πρέπει να πούμε ότι κάποιοι έχουν παρκάρει πάρα πολύ μακριά και περπατάνε αρκετή ώρα για να φτάσουν το εκπτωτικό χωριό. Και εννοείται ότι όταν βλέπουν το λεωφορείο που φεύγει από εδώ για να πάει προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος, τρέχουν όλοι να το προλάβουν με τις τσάντες αναχείρας. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Τάσο μου. Κάπου άκουγα ότι αυτό έγινε για πρώτη φορά σε εμάς στην Ελλάδα πέρσι. Δεν ξέρω, εμείς πέρσι το ακούσαμε. Εγώ δεν το έμαθα. Πρώτη φορά το ακούω. Πέρσι έγινε, πέρσι εδώ, σε αυτό εδώ το εκδοτικό χωριό που είμαστε, και φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουν πάρα πολλές αλυσίδες σε πάρα πολλά μέρη της χώρας. Η Μαύρη Παρασκευή έχει έρθει εδώ και λίγα χρόνια, από το 2007-2008 στην Ευρώπη, σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και ουσιαστικά από φέτος συμμετέχουν πάρα πολλές εταιρείες σε αυτή τη Μαύρη Παρασκευή με πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Καλό είναι για τον κόσμο, εάν μπορεί και έχει τα χρήματα, αν και είμαστε στο τέλος του μήνα,
να βγει να ψωνίσει, αλλά εξάλλου σε λίγες ημέρες θα έχουμε και τις εκτόσεις που είναι μέσα στον Δεκέμβριο, οπότε νομίζω ότι και εκεί θα υπάρχει μια καλή ευκαιρία για να ψωνίσει ο κόσμος. Μάλιστα. Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα μέσα, σε περιμένουμε. Έλα στην αγκαλιά μας. Έλα. 500 μέτρα. Είναι αυτή η διαφορά που μόλις βγαίνουμε στο φανάρι, εμείς αριστερά φτάσαμε, δεξιά το εκτοτικό. Πέρσι δεν λέγαμε να πάμε πρωί, δεν θυμάσαι που έκανε για πρώτη φορά και ξεκινήσαμε 10 παρά και ήρθαμε εδώ και πίναμε καφέδες γιατί ήταν η ουρά πάλι. Δεν κατάλαβα, πέρσι. Μαζί το συζητάγαμε που λέγαμε. Εμείς συζητάγαμε μαζί. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα φέτος, εγώ δεν το ήξερα αυτά. Παγκόσμια, δεν το είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ήξερα αυτή την έκθεση. Το είχε κάνει μόνο το εκτοτικό χωριό. Και το συζητάγαμε και λέγαμε από περιέργεια εδώ στο πλατό να πάμε να μια βόλτα και αυτά. Και ξεκινάμε το πρωί να πάμε και είναι η ουρά. Με την Ελένη ξεκίνησε, γιατί ξεκινάει σαν φάντασμα. Εγώ δηλαδή πραγματικά απορώ με αυτό που μου λες. Σαν φάντασμα ξεκινάει. Καλησπέρα, ένα ταξί για Μελίσια θέλετε. Να πάει την κοπέλα. Βεβαίως, βεβαίως το λέγαμε μαζί. Αλλά μετά θυμάμαι ότι είχε έρθει η Ελένη και λέει: πέτυχα μια ουρά. Είχε ξεχαστεί εντελώς ότι είχαμε πει να πάμε. Και ήταν η ουρά ακόμα μεγαλύτερη, νομίζω, μέχρι το τέρμα της Αττικής Οδού. Δεν το θυμάσαι. Όχι, ρε Κατερίνα. Είναι η Κατερίνα. Έχω την εορτή μου. Ήμουν εδώ να θυμάμαι. Είχαμε συζητήσει να κάνουμε. Δεν το ήξερα. Εδώ στο πλατό το λέγαμε. Σαν έννοια, πώς να σου πω. Δεν το ήξερα. Εδώ στο πλατό. Πέρσι δεν ήταν σε όλα τα μαγαζιά όμως. Ήταν μόνο εδώ. Αφού δεν λες τίποτα. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Στο τετράγωνο. Έτσι ήθελε να πάει η Ελένη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο μια βολτίτσα. Πού? Στο εκτοτικό. Στην Disneyland με το νέο του κορίτσι. Να δει τα νέα παιδιά που πάνε τα κορίτσια του. Τη γνώρισε στο σόου τον Dolce Gabbana που έγινε στη Μαδρίτη. Τον Dolce Gabbana. Είναι το Dolce Gabbana Show. Γίνεται κάθε Χριστούγεννα. Πέστε εσύ, αγόρι μου. Γνωρίστηκαν εκεί, είναι λίγες μέρες μαζί και την πήρε να πάνε Παρίσι Disneyland. Κοίτα τον. Πολλά ραντεβουδάκια εκεί. Έχουν βγάλει πολλά χρήματα στη Euro Disney από αυτό. Αλήθεια. Νομίζω ότι θα βγάζουν μόνο από οικογένειες και παιδάκια. Ναι, αλλά προσπάθησε όσο είναι δυνατόν να κρυφτεί και δεν τα κατάφερε. Μεταμφιέστηκε ο άνθρωπος. Έβαλε μια περούκα, αυτή τη μαύρη περούκα, αυτά τα γυαλιά. Τρομερά αυτή... επιτυχημένη. Έβαλε μια φράτζα, λέει τώρα κρύφτηκα, αυτό ήτανε. Μιλάμε τώρα ότι έχουν πάρει φωτιά όλα τα ξένα μέσα και προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αυτός με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, τη νέα του κοπέλα. Πολύ γλυκιά. Πολύ μ' άρεσε η κοπέλα του. Πολύ γλυκό κορίτσι, είναι μοντέλο. Είναι μοντέλο από την Ισπανία. Την πήρε και πήγανε μαζί. Να το, το βλέπετε καθαρά ότι είναι η μοντέλα αυτή η κοπέλα. Ναι, βέβαια, πάλι τώρα φάνηκε. Η αρχοντιά της. Εδώ μπορεί να μην το καταλάβεις, αλλά γενικά δεν φαίνεται. Το κατάλαβες. Ρε παιδί μου όμως, θες να βγεις έξω στην κοινωνία, έτσι να μεταφιεστείς. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ γνωστός. Έχεις μια ελιά εδώ πέρα, σαν βραχονισίδα. Δεν κρύβεις ούτε την ελιά. Δεν είναι και τεράστια, είναι μια ελίτσα. Είναι χαρακτηριστική όμως, δηλαδή είναι σαν να μπει ο Clint Eastwood και να μην προσέξεις την ελιά. Το λέω και όχι, κινηματογραφικά. Το δεν φαίνεται καν σαν ελιά. Είναι σαν λίγο να έχει κοπεί το ξύρισμα και να έχει βγάλει λίγο κοκκινάκι από δεν είναι. Ελιά. Το αλλά τουλάχιστον κάτι κρύψε. Δηλαδή, ας πούμε. Τι να κρύψει το πρόσωπο του ανθρώπου. Όταν θες να μεταμφιεστείς. Ακούστε και κανέναν άλλον άνθρωπο έτσι λίγο τη γνώμη. Ναι, ρε παιδί μου, πες μας τη γνώμη σου. Δεν είναι θέμα να τα κουκουλώσει όλα. Απλά άλλαξε λίγο τα χρώματα και το σχέδιο μαλλιού. Δηλαδή, παράδειγμα. Είσαι τώρα εσύ κοκκινομάλα. Με αυτό το σχέδιο μαλλιού. Μάλιστα. Βάλε μια ξανθιά κοντή περούκα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αν δεν βάφτεις και έτσι, βάλεις και ένα καπέλο. Ότι εγώ και το ζευγάρι μου. Γιατί με τις κάνετε αυτές τις εκπλήξεις. Συγκινείτε. Και το ζευγάρι μου. Τις αγαπώ. Βρωμάμε επωνυμήλα. Βρωμάνε και αυτές και οι περούκες που τις έχουμε 7 χρόνια και τις βάζουμε βγάζουμε τα σιρτάρια. Τα ζουζούνια τις φέρα στο πλατό. Λοιπόν, είμαστε και βρωμάμε επωνυμήλα. Λέμε, σήμερα θα βγούμε έξω. Έχω την αίσθηση. Να, τώρα πάμε μία Disneyland Παρίσι, Disneyland Τρουγούτι. Αυτό το τρίο θα κάνουμε. Μας καταλαβαίνει κανείς. Περνάμε απαρατήρητη. Κοίτα τον. Και αν θέλει ο καλός μου, στρίψτε κιόλας. Ναι, και με καταλάβουν. Στρίβουμε και έτσι. Δηλαδή, πες τον καταλαβαίνουν γιατί είναι νόστιμος. Στρίβουμε τις περούκες μας. Εγώ γίνομαι λίγο πιο θεία. Και έχω δίπλα μου ένα τύπο πιο μουράτο. Με τα ίδια περουκάκια παίζετε τόσα χρόνια. Τις ίδιες μουτσούνες ξαναβλέπουμε. Αλλά είναι τόσο. Η μουτσούνα δεν αλλάζει. Πω πω Χριστέ μου, είναι αριστούργημα. Κοίτα όμως. Τώρα τι ξεκάρφωμα, μπαίνουμε Disneyland, τα διαφορούν όλοι. Άιντε να μας βγάλουν μια φωτό για τα μαλλιά. Ποιος Κριστιάνος βλέπει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να δει, δορυφορικά Κριστιάνο. Ο Γρηγόρης, ας πούμε, πες ότι ήταν πασίγνωστος και ήθελε να πάει κάποιο και να μην τον καταλάβουν. Ωραία το βάλε το περουκάκι, αλλά τα γενιά του είναι πολύ χαρακτηριστικά. Απλά να ξυριστεί εντελώς και να κοτσάρει ένα μουστάκι ξανθό. Κοίτα να δεις. Το έχουμε και το ξανθό. Πώς το λένε του Χόγκαν, του Παλαιστή, αλλά ας πούμε.
Βρίσκεται στην πολύ δύσκολη θέση, τον καταλαβαίνουν. Του πετάω το δικό μου περουκάκι γρήγορα. Και κάνουμε την αλλαγή ταυτόχρονα. Να βάλω αυτό να μην μας καταλάβουν. Κατάλαβες ότι να είμαστε. Για άλλο λόγο και μετά. Είμαστε άλλο ζευγάρι πια. Και είμαι εδώ με τον ποδοσφαιριστή. Τον Βαβακούλα. Τον Βαβακούλα, ο οποίο απλά έχει κάνει αυτό το ωραίο. Ο οποίο έμεινε άνεργο και είναι πια ο Μπόζο. Είναι ο Μπόζο, είναι ο Μπόζο, ναι. Και εγώ είμαι δίπλα με αυτό το κοντό το μαλάκι. Λίγο το κόκκινο το κρύβω. Κοιτάξτε μα τώρα. Ναι, τώρα δεν καρφωνόμαστε. Και με ένα καπέλο καθόλου. Τώρα φυσάμε τώρα. Φιστίκι. Τώρα φιστίκι στην πόλη σα. Φρέσκο και ωραίο. Κατάλαβε τι γίνεται. Είναι ωραία κατάσταση. Αυτή είναι αγαπημένη. Ναι, σε ευχαριστώ. Θέλω όμω να βρει διάφορα κόλπα. Την κάνω και φράτζα. Ο κόσμο μα κυνηγάει γιατί είμαστε τρομερά επώνυμοι. Να το. Τον κάνει και έτσι. Τι καλτσοδέτα που το έχει βάλει εδώ. Αυτό είναι που βαστάει την περούκα. Καλτσοδέτα μόνη τη. Ποτέ δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα εκεί πέρα. Υπάρχει γιατί την έχω βάλει ανάποδα. Κοίτα να δει αυτέ τι περούκε έχουν και αυτό το υπέροχο για να βάλει τα αυτιά. Για βάλε τα αυτιά. Δεν τα έχω βάλει ποτέ. Κοίτα τώρα που μου βαστάει τα αυτιά. Είμαι αλλιώ τώρα. Έχω μια άνεση να πω. Έλα ρε. Τώρα νιώθω ωραία έτοιμη. Ναι, αλλά τα τραβάει πάνω, θα μου ξεκυλωθώ. Τώρα θα σου ξεκυλωθώ. Όχι, άστο, θα κάνει. Ναι, κοιτάξτε όμω και το φυσικό αυτό lifting που γίνεται και συμφωνώ. Πόσα θετικά πια. Έχει αυτό που λέει, τραβιέται όλο το δέντρο. Λοιπόν, τραβιέται, οπ, του φύγε ένα αυτή, δεν πειράζει όμω. Έχει περάσει απαρατήρητο, στο κόλπο μας πέτυχε η άτιμη. Παιδιά, πού τα θυμηθήκατε τα περουκάκια και περίμενα να ξανάρθουν οι απόκριες. Εμείς ένα Κριστιάνο Ρονάλντο περιμέναμε και δεν είναι δύσκολο. Τα θυμηθήκαμε από το Χόλιγουντ. Θα δεις μέσα με τα πιέσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς τώρα και το σγουρό σου πάει. Σου πάει και η βαβούρα στο κεφάλι. Και βαβούρα στο κεφάλι και τα πάντα. Να μας γνωρίσουν. Παιδιά, εγώ έχω τρελαθεί, Ελένη, ο Ντικάπριο ξέρεις τι έκανε. Έβαλε μια ομπρέλα και την είχε κλειστή. Πού την έβαλε την κλειστή? Στο κεφάλι. Δεν υπάρχει κλειστή ομπρέλα στο κεφάλι. Νάτος. Έχει σφινώσει την ομπρέλα. Εντελώς απαρατήρητο. Και πού το ξέρετε ότι βέβαια. Βλέπετε, τον πετύχατε και χωρίς την ομπρέλα. Πήγε να σκάσει ο άνθρωπος. Μπορεί να είσαι και εσύ από κάτω και να μου φέρνει διαφορά. Αφού κοπάνισε πάνω σε ένα στόπ. Κάποια στιγμή την έβγαλε. Πήγαινε με την ομπρέλα, σοριάστηκε. Λοιπόν, κοπανάει σε ένα στόπ, τη βγάζει. Τον πήγαινε. Σαν τυφλό τον πηγαίνανε. Μάλλον είχε δίπλα του σωματοφύλακε. Του λέγανε δεξιά, αριστερά. Καλαθάκι για σκουπίδια. Ευθεία στόπ. Του λέγανε διάφορα. Λαβωμάνο. Αλλά τελικά το πέτυχε. Είναι διάφοροι μέσα. Θα τρελαθείς. Η Paris Hilton, πώς δεν καρφώθηκε τόσο έξυπνη κοπέλα. Το μάτι μου κάνει τρελό ζάπινγκ. Δεν ξέρω σε ποιον από τους δύο έχω να μείνω. Έχω σκάσει με την Paris Hilton πώς καρφώθηκε. Πώς καρφώθηκε. Παρότι φόραγε την ωραία την περούκα την Καστανίνα, δεν την καταλαβαίνεις την Paris Hilton. Δεν την καταλαβαίνεις καθόλου. Για να τη δω. Την έχετε, ό,τι. Να τη. Διορθώνομαι τώρα! Γιατί, ποιο με καταλαβαίνει. Δεν ήθελε να κρυφτεί, ρε παιδιά, αφού φαίνεται ότι είναι αυτή. Όχι, και αυτό που δεν καταλαβαίνει καθόλου είναι ο Justin Bieber. Ο Justin, το παιδί αυτό, είχε φαϊνή ιδέα να βάλει. Να βάλει και μία μάσκα οξυγόνου για να αναπνέει και ένα καπέλο. Ναι. Εκεί που πήγαινε βόλτα ο Τζάστιν, έβαλε και μία μάσκα οξυγόνου. Που είναι ό,τι πιο φυσιολογικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να κάνει αυτή τη βόλτα με το. Αχ, κοίτα μας ρε παιδιά. Γιατί δεν μας βγάζετε καρποστάλα να το στείλουμε Χριστούγεννα σαν εκπομπή. Ναι, ρε, η εκπομπή Ελένη σας εύχεται τα χρόνια πολλά. Και να είστε καλά, σαν και εμάς. Και να είστε καλά, να, έτσι νταμάρια, σαν και εμάς. Δεν τρελαινόμαστε ποτέ. Λοιπόν, πάμε να. Α, όχι, διαφημίσεις και πάμε αμέσως μετά να δούμε το θέμα. Έχει πράγμα. Πώς μπορώ όμως και ξεχνάω μέσα σε 5 λεπτά, σας εντυπωσιάζω καθόλου. Εντελώς. Έχεις πολλή πληροφορία στο κεφάλι και τόσο βγάζεις. Τόσο πολύ ρε παιδιά. Σας ακούγεται πολύ καλά αυτό. Ναι. Πόσες φορές έχω γυρίσει από διαφημίσεις και πάω να μπω σε επόμενο θέμα. Νταμάρι, και τώρα πήγαινε του γρου, γι' αυτό σε διέκοψα. Λέω έχουμε κάποιες μεταφιές. Κάποια παιδιά ναι, στο σχολείο. Τι είναι αυτό. Ένα μου λες τα παιδάκια. Ποια παιδάκια σου λέω. Τα παιδάκια που ζωγραφίζουν τον τοίχο. Δύο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Όχι, τα παιδάκια. Τα παιδάκια εννοεί του φίλου του. Ντικάπριο, Πάρι Χίλτον, αγαπημένο Τζίμι Κάρεϊ με τα μαγιό του. Ντάστι Χόφμαν. Ω, το βάρινε. Το βάρινε πολύ. Πάμε να το δούμε. Ζουν σε ένα δικό τους κόσμο με φήμη, δόξα και αναγνωρισιμότητα. Και υπάρχουν στιγμές που οι διάσημοι της διεθνούς showbiz δεν περνάνε καλά, καθώς καταπιέζονται από τους φωτογραφικούς φακούς που εστιάζουν πάνω τους σε κάθε βήμα έξω από το σπίτι. Γι' αυτό αρκετές φορές αποφασίζουν να μεταμβιεστούν και να μην γίνουν αντιληπτοί. Ή πολύ περισσότερο, για να μην δώσουν στους παπαράτσι αυτό που ζητούν.
Αυτός ο κύριος είναι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Φόρεσε μια ομπρέλα στο κεφάλι, χωρίς να βρέχει, και περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με την συνοδεία των σεκιουριτάδων του, βέβαια, για να αποφύγει τις κολόνες. Και σε αυτές τις φωτογραφίες, ο άντρας που βλέπετε είναι ο μέτρ των μεταμφιέσεων, κύριος Ντικάπριο. Η κοπέλα που βλέπετε να περπατάει προς τα πίσω είναι η Taylor Swift. Δεν κατάφερε να μην γίνει αντιληπτή, οπότε έβαλε τους φρουρούς της να την οδηγήσουν με πίσω βήματα στο αυτοκίνητό της. Και απότερο σκοπό να μην δώσει τα πολυπόθητα κλικ στους φωτογράφους που την περίμεναν. Και τούτος εδώ είναι ο Justin Bieber που φόρεσε τον τζόκεϊ των Brooklyn Nets και κάτι απλό, μια μάσκα αερίων για να περάσει μέσα από το πλήθος των θαυμαστών και των φωτογράφων χωρίς να ενοχληθεί και πολύ. Κοντά στα 80 βρίσκεται ο Dustin Hoffman και φαίνεται ότι διατηρεί ακόμη το χιούμορ και την παιδικότητά του. Η υπερέκθεση τον έκανε ελαφρώς αλλεργικό στα φωτογραφικά φλας, γι' αυτό και κάποια στιγμή φόρεσε μια σακούλα στο πρόσωπο. Όταν κυκλοφορεί με τα παιδιά της, θέλει να περνά απαρατήρητη για να τα προστατέψει. Δύσκολα όμως το καταφέρνει, αφού η μικρή κόρη της Gwyneth Paltrow είναι η ίδια η μαμά της. Εκκεντρικό στο χαρακτήρα, ο Jim Carrey έχει κάνει πάμπολες προσπάθειες στο παρελθόν για να αποφύγει τους παπαράτσι. Κάποια στιγμή φόρεσε μαλλιά και μουσια και έγινε κάτι σαν τον John Lennon. Αντίθετα όμως δεν κατάφερε να μπερδέψει κανέναν όταν φόρεσε ένα ολόσωμο γυναικείο μαγιό δίπλα στην τότε σύντροφό του, Jenny McCarthy. Η Paris Hilton δύσκολα καταφέρνει να κρυφτεί από τους φωτογράφους. Η άλλοτε νούμερο 1 socialite της Αμερικής έχει πάει για ψώνια στο Los Angeles με μαύρα μακριά μαλλιά και ψάθινο καπέλο, χωρίς όμως να ξεγελάσει τους φωτογράφους. Η Spears πέρασε μια θυελώδη περίοδο έντασης με τους παπαράτσι πριν από περίπου 10 χρόνια. Τότε φορούσε μάσκες τύπου Scream, ροζ περούκες και περίεργα ρούχα, σε μια προσπάθεια να οδηγήσει το αυτοκίνητό της χωρίς να την ακολουθούν τα δεκάδες φλας των φωτογράφων. Ο Kanye West φόρεσε ένα full face κόκκινο σκουφί του σκι πριν από λίγα χρόνια στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, ενώ ο Will.i.am κράτησε το tablet του κολλημένο στο πρόσωπο για να αποφύγει τα flash. Ο δε Benedict Cumberbatch έβαλε ένα χαρτομάντιλο στο πρόσωπο κάτω από τα γυαλιά του και όλα καλά. Έριξε αλάτι στον καφέ βέβαια, αλλά τι σημασία έχει. Κάτω από αυτές τις γούνες και τις κουκούλες κρύβεται η Madonna, η οποία εθεάθη στους δρόμους της Νέας Υόρκης με μια κόκκινη μπαντάνα με νεκροκεφαλές και ένα μεγάλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Είχε κρύο εκείνη τη μέρα, οπότε δικαιολογείται. Αυτή η μεταμφίεση, μάλιστα. Τελείωσε. Ως αρκούδα ήταν πολύ πετυχημένη. Δεν βλέπεις τίποτα. Τελείωσε. Μαντήλι, γυαλιά, καπέλο, έκλεισε. Τελείωσε. Άντε, γεια. Δεν ξέρω πώς βλέπει βέβαια για να περπατήσει, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποια τρυπούλα θα έχει αφήσει. Ναι. Λοιπόν, Τάσο μου, πες μας. Μία ιστορία βγαλμένη μέσα από τη ζωή, έτοιμο σενάριο για κινηματογραφική ταινία. Πάνω στην ώρα ήρθες, δεν μας είχε βγάλει ταινία τόσο καιρό. Περίμενα τύπου ταινία, υπόθεση ναι. Ταινίας δηλαδή. Λοιπόν, είναι η ιστορία δύο κοριτσιών, δύο φίλων, πριν από 20 χρόνια, κολλητές οι κοπέλες. Κάποια στιγμή έχουν δώσει ένα ραντεβού και η δεύτερη κοπέλα δεν πάει ποτέ στο ραντεβού. Τα νέα είναι άσχημα, μαθαίνει η πρωταγωνίστρια του βίντεο, η Σίλα, ότι η φίλη της έχει πέσει θύμα ληστείας, βιασμού και δολοφονίας. Τη σκότωσαν, ένας τύπος που την παρακολούθησε μετά από μια βραδινή έξοδο, μπήκε στο σπίτι και τη σκότωσε. Η ιστορία ξεκινάει από εδώ και μετά, διότι αυτή η γυναίκα επί 20 χρόνια και ενώ προχώρησε τη ζωή της, παντρεύτηκε, έκανε δύο παιδιά, είχε πάντα στο μυαλό το γεγονός ότι δεν εξιχνιάστηκε ποτέ η δολοφονία της φίλης της. Επί 20 χρόνια της τύχωνε η εικόνα της κολλητής της και η απάντηση που δεν είχε όλα αυτά τα χρόνια και ξαφνικά βλέπει στον ύπνο της την κοπέλα και ξυπνάει. Και τι αποφασίζει να κάνει? Να αναλάβει την έρευνα ίδια. Χωρίς να έχει γνώση χωρίς να έχει γίνεται μια έρευνα, σχέση. Γιατί... Καμία σχέση. Όλοι μπορεί να θέλαμε να βοηθήσουμε ναι. Κάπου κάτι, ναι, αλλά... Ναι, ναι. Πώς θα έκανε αυτό? Άρχισε να τηλεφωνεί στην αστυνομία του Ντάλλας. Πήρε, λέει, μέσα σε 1,5-2 χρόνια 750 φορές και τους έλεγε: ανοίξτε την υπόθεση, ξαναβάλτε τα στοιχεία κάτω, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, μπορεί να βρούμε κάτι. Ένα στοιχείο που πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν, τώρα, μέσω του DNA, μέσω των νέων τεχνολογιών, ίσως να βρούμε την άκρη. Η γυναίκα αυτή και βρήκε την άκρη και βρέθηκε ο δολοφόνος. Και η αστυνομία, παιδί μου. Βοήθησε αυτή στις έρευνες. Έκανε συνεντεύξεις, πήγε στο σημείο, ξαναβρήκε αυτόπτες μάρτυρες. Πήρε άδεια detective, τελείωσε σχολή και πήρε άδεια detective για να μπορεί να το κάνει επαγγελματικά. Και σήμερα όχι μόνο βρέθηκε ο δολοφόνος, αλλά η ίδια ακολούθησε και επαγγελματικό δρόμο αυτόν. Αυτό να βοηθάει και να εξηγιάζει διάφορες ιστορίες. Νομίζω ότι αν δεν γίνει αυτή η ταινία, τρελό. Νομίζω ότι είναι οτιδήποτε άλλο έχουμε δει πάνω σε αυτά και πάνω στα εγκλήματα, είναι πολύ λίγο μπροστά στην ιστορία της Σίλα και της Άντζελα, όπως ακριβώς μας την περιγράφει η ίδια μέσα σε εκπομπή της Αμερικανικής τηλεόρασης. Πάμε να το δούμε.
Η Σίλα Γκίμπονς δεν θα ξεχάσει ποτέ το ήσυχο κυριακάτικο πρωινό της 13ης Οκτωβρίου 1984. Ούτε το τηλέφωνο που χτύπησε ξημερώματα στο πατρικό της στο βόρειο Τέξας. Η Σίλα, 22 χρονών, τότε σπούδαζε ψυχολογία στο Southern Methodist University. Εκείνη τη μέρα η ομάδα Αμερικάνικου Ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου έδινε ένα κρίσιμο αγώνα. Η παρέα θα πήγαινε στο γήπεδο. Η καλύτερη της φίλη, η πρώην συγκατοικός της Άντζελα Σαμότα, θα ήταν μαζί τους. Έτσι είχαν κανονίσει. Όμως το τηλεφώνημα της έφερε μια δρομερή είδηση. Η Άντζελα δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού. Το προηγούμενο βράδυ είχε βιαστεί και δολοφονηθεί φρικτά μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Οι Γκίμπονς και η Σαμότα ήταν δύο φαινομενικά ατέριαστες γυναίκες. Σοβαρή, απόμακρη, πειθαρχημένη μία, εξωστρεφής, χαρούμενη και πληθωρική η όμορφη Σαμότα που σπούδαζε υπολογιστές. Μόλις τους διαφορές σύντομα έγιναν στενές φίλες. Το βράδυ που δολοφονήθηκε η 20χρονη Άντζελα Σαμότα είχε, σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας, βγει για ποτό με άλλους δύο φίλους, τον Ράσελ Μπουκάναν και την Ανίτα Κέιντλα. Η παρέα κατέληξε σε ένα πολύ δημοφιλές κλαμπ. Έφυγαν γύρω στη μία. Η κοπέλα πήγε τους φίλους της στο σπίτι και τους είπε πως θα περνούσε λίγο να δει το αγόρι της για μια καλή νύχτα. Ήταν η τελευταία φορά που την είδαν ζωντανή. Όπως αποκάλυψε χρόνια αργότερα η αστυνομική έρευνα, λίγα λεπτά αφού η Σαμότα γύρισε σπίτι, ένας νεαρός άντρας χτύπησε την πόρτα της, ρωτώντας αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το μπάνιο και να πάρει ένα τηλέφωνο. Έκανε το λάθος να του ανοίξει. Ο άγνωστος τη μαχαίρωσε, τη βίασε και την άφησε γυμνή και μόφερτη στο κρεβάτι της. Μετά εξαφανίστηκε μες τη νύχτα. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση ήταν νέοι και άπειροι. Πριν τη δολοφονία της, η Σαμότα είχε μιλήσει με πολλά άτομα. Ο σύντροφός της ήταν βασικός ύποπτος. Το ίδιο και ο Ράσελ Μπιουκάναν. Τους πίεσαν, προσπάθησαν να αποσπάσουν τις ομολογίες τους, αλλά δεν είχαν ούτε αποτυπώματα ούτε σαφείς ενδείξεις DNA. Παρά τις εκκλήσεις της Γκίμπονς να συνεχίσουν να ψάχνουν, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο και έμεινε εκεί μέσα σε κουτιά, ντοσιέ και φακέλους. Θα μένει για 24 χρόνια. Μετά το φόνο, η Σίλα παράτησε το πανεπιστήμιο κλονισμένη από το σοκ. Παντρεύτηκε, μετακόμισε στο Τενεσί, έκανε δύο παιδιά, αφοσιώθηκε στην οικογένειά της. Ακόμα και μετά από χρόνια όμως, η ανάμνηση της φίλης της συνέχισε να τη στοιχιώνει. Το 2004, ένα βράδυ που ήταν σπίτι μόνη της, είδε, λέει, μπροστά της τη Σαμότα σαν σε όραμα. Και τότε ήξερε ότι είχε πια φτάσει η ώρα να κάνει κάτι γι' αυτό. Σήκωσε το ακουστικό της και κάλεσε την αστυνομία του Ντάλλας. Και ξαναπήρε. Συνολικά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η Σίλα Γκίμπονς, Ουεσόκη πια μετά το γάμο της, τηλεφώνησε 750 φορές, παρακινώντας, πιέζοντας, οικετεύοντας τις αρχές να ανοίξουν πάλι το φάκελο της υπόθεσης. Άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία, μέχρι που πήρε και η ίδια άδεια ιδιωτικού ερευνητή, ελπίζοντας πως κάποιος επιτέλους θα την έπαιρνε στα σοβαρά. Τελικά η αστυνομία ανέθεσε στην detective Linda Cram να εξετάσει και πάλι τα δείγματα DNA που είχαν βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος, χρησιμοποιώντας πιο νέες σύγχρονες μεθόδους. Τα στοιχεία αυτή τη φορά οδήγησαν στον Donald Bess, ο οποίος μάλιστα εξέτειε ήδη ποινή φυλάκισης για άλλο έγκλημα. Όπως αποδείχθηκε, ο Μπες είχε αποφυλακιστεί με εγγύηση μετά τη σύλληψή του για τη σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας άλλης γυναίκας όταν χτύπησε την πόρτα της Σαμότα. Και εκείνη, ανύποπτη, του άνοιξε. Καλοκαίρι του 2010 η υπόθεση έκλεισε οριστικά. Ο Μπες δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για το βιασμό και τη δολοφονία της Άντζελα Σαμότα. Παραμένει έγκλειστος θανατοποινήτης στις φυλακές του Τέξας. Όσο για τη Σίλα Γουεσόκη, η επιμονή της να βρει το δολοφόνο της φίλης της κίνησε το ενδιαφέρον και άλλων ανθρώπων που έψαχναν τις δικές τους απαντήσεις. Απευθύνθηκαν σε εκείνη, μες τα χρόνια ανέλαβε και άλλες παρόμοιες υποθέσεις, ώσπου κάποια στιγμή άνοιξε δική της εταιρεία ιδιωτικών ερευνών. Οι περισσότεροι πελάτες της είναι γονείς θυμάτων που αναζητούν δικαιοσύνη έξω από το σύστημα. Για αυτούς, όπως και για τη Σίλα, κανένα έγκλημα ποτέ δεν παραγράφεται. Μπράβο. Έχουμε δει περιπτώσεις που πολίτες χώνουν τη μύτη τους και πολλές φορές με άσχημα αποτελέσματα και με την αστυνομία να τους προτρέπει με απειλή σύλληψης να φύγουν από την έρευνα ακριβώς για να μην την παρεμποδίζουν, αλλά τέτοια επιμονή, τέτοια δηλαδή αφοσίωση στη φίλη που χάθηκε δεν την έχω ξαναδεί. Να βγάλει δίπλωμα detective, ναι, να πάρει τόσες πολλές και να το εξηγνιάσει και να το κάνει και επάγγελμα, όντως είναι ταινία αυτό. Είναι φοβερό γιατί είναι η ικανοποίηση, η ηθική αν θέλετε, η ικανοποίηση που ζει, που θέλει η οικογένεια, οι φίλοι, ο περίγυρος. Από ένα θύμα που χάνεται ενδεχομένως άδικα τις περισσότερες φορές και δεν έχεις την απάντηση, δεν έχεις το γιατί, δεν έχεις το ποιος το έκανε αυτό και να που μέσα από την επιμονή, γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι καλό είναι τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα να μένουν ανοιχτά και να τα ψάχνουν. Η τεχνολογία προχωράει, η αστυνομία μας έλεγε τις προάλλες ο ιατροδικαστής που είχαμε δει ότι μπορεί από μια πολύ μικρή λεπτομέρεια να ανατραπεί όλη η υπόθεση στα δικαστήρια. Και να μην παραγράφονται. Δεν μπορεί στα 20 χρόνια να λέμε ότι παραγράφεται ένα τέτοιο έγκλημα. Πρέπει να μένει ανοιχτό. Οι άνθρωποι θέλουν μια απάντηση για όλα αυτά. Μάλιστα. Πάμε, Τέρι. Όπως απάντηση, ψάχνουν να βρουν και για το τροχαίο του Παντελή Παντελίδη 9 μήνες μετά.
που βγήκε σήμερα το πόρισμα στο πρωτοθέμα.gr της ελληνικής αστυνομίας, 200 σελίδες το πόρισμα. Διάβασα μερικά μεγάλα αποσπάσματα για να πούμε και στον κόσμο ότι τα βασικά είναι τα εξής, ότι καταρχάς το τζιπ έτρεχε περίπου με 118 χιλιόμετρα την ώρα σε μια πολύ επικίνδυνη μικρή στροφή που είναι δύσκολο ακόμη και με 60 χιλιόμετρα να πηγαίνεις εκεί. Παραμένει μυστήριο για το ποιος οδηγούσε, τουλάχιστον με αυτό το απόσπασμα που έχει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο. Είναι άγνωστο το ποιος ήταν στο τιμόνι του μοιραίου τζιπ. Ο δρόμος δεν είχε ίχνος φρεναρίσματος και καταλήγει το πόρισμα στο γεγονός ότι ή υπάρχει πρόβλημα υγείας του οδηγού, όποιος και είναι αυτός, ή υπάρχει η κόπωση και η υπνηλία στον οδηγό. Πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο. Υγείας μου το εξηγείς τι σημαίνει. Γιατί την υπνηλία ή τη ζαλάδα από το αλκοόλ το καταλαβαίνω. Το πρόβλημα υγείας. Κάποιο πρόβλημα δηλαδή, που εκδηλώθηκε εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να λέω. Εκδηλώθηκε εκείνη τη στιγμή που ένιωσε μια διαθεσία που μπορεί να μην είναι πολύ σοβαρό, που ενδεχομένως να μην μπορούν να το βρουν τώρα μετά από 9 μήνες. Είτε στις κοπέλες που ήταν στο αυτοκίνητο, είτε στον θανόντα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να έγινε κάτι εκείνη τη στιγμή. Δεν καταλήγουν στο πώς ακριβώς ήταν τα τρία άτομα, δηλαδή δύο κοπέλες και ο τραγουδιστής μέσα στο τζιπ. Πάντως υπάρχει και η αναφορά για το αυτοκίνητο, γιατί έγινε πολλής λόγος. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε κανένα σύστημα του αυτοκινήτου. Έχει έρθει και έκθεση από τη Γερμανία, την κατασκευάστρια εταιρεία, που δείχνει ακριβώς αυτό, γιατί ελέγχθηκε πολύ λεπτομερώς. Και φαντάζομαι ότι η υπόθεση, όταν φτάσει στα δικαστήρια, θα δούμε τι στάση θα κρατήσουν οι τρεις οικογένειες του τραγουδιστή και τα άλλα δύο κορίτσια. Δεν νομίζω ότι ρίχνει και πολύ μεγάλο φως το κέριο ερώτημα στο ποιος οδηγούσε. Θα φανεί, φαντάζομαι, αυτό στο ακροατήριο. Όμως οι δύο κοπέλες έχουν πει. Βέβαια, ο κάθε ένας. Εμείς δεν έχουμε παρακολουθήσει το θέμα τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή μας. Μόνο είπαμε ότι το θέμα του θανάτου όταν έγινε πέρσι. Το ξανααναφέρουμε σήμερα επειδή είχε βγει αυτό το πόρεσμα. Λέγω την αίσθηση. Έχουν τοποθετηθεί. Όλο αυτό το διάστημα μέσα στο ίντερνετ διαβάζει συνεχώς πληροφορίες. Έγινε αυτό, υπόθηκε εκείνο. Βγήκε ο ένας, λέει το ένα, βγήκε ο ένας, λέει. Άσχετα που δεν το πιάνουμε. Επειδή ακριβώς δεν το έχουμε πιάσει και δεν το έχουμε συζητήσει ούτε εκτός κάμερας μεταξύ μας εδώ. Δεν έχω εικόνα. Δηλαδή, δεν έχουν πει ότι είπαν οι δύο κοπέλες που ήταν επίσης μέσα ότι δεν οδηγούσαν εκείνες. Είναι μια κουβέντα η οποία. Αν δεν είναι κάτι επίσημο, μην το πούμε και μπερδέψουμε κι εμείς και άλλο τον κόσμο. Δεν θέλω, γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο. Κλείνουμε το θέμα και πάμε παρακάτω. Ούτε θα πω, ούτε θα κάνω κρίση. Απλά επειδή η ιστορία αυτή είναι ανοιχτή και θα καταλήξει στα δικαστήρια και εμπλέκονται τρεις οικογένειες, τρεις δικηγόροι και ασφαλιστικές εταιρείες, θα φανεί στο ακροατήριο τι θέση θα κρατήσει ο καθένας και τι αποδεικνύεται. Εμείς λέμε απλά ότι το πόρισμα της αστυνομίας δεν αναφέρει ότι οδηγούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος το αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει ότι οδηγούσε μία από τις δύο κοπέλες, απλά δεν το αναφέρει. Μάλιστα. Το τι είχε γίνει θα φανεί στο δικαστήριο, γιατί εκεί οδεύει η ιστορία. Οπότε ας μην το αναμίξουμε άλλο το ζήτημα αυτό. Και έρχονται και δύο καινούργια τραγούδια. Ναι. 25 Δεκεμβρίου και 14 Φεβρουαρίου θα είναι οι μέρες που θα. Ναι. Είχε γράψει τόσα τραγούδια, ρε παιδί μου. Κάνει εντύπωση, γιατί έχει βγει ήδη ένα τραγούδι. Βεβαίως, με τεράστια επιτυχία που έκανε απίστευτα views στο διαδίκτυο με ακόμα την κυκλοφορία. Τώρα έχουν δώσει 25 δευτερόλεπτα από την εισαγωγή στο νέο τραγούδι που θα λέγεται 25, Άλλη Μια Ευκαιρία. 25 ή 23 θα βγει τελικά. Δεν ξέρω πότε θα βγει. Δώσανε την εισαγωγή του τραγουδιού. Το έχουμε πάνω στο ρυθμό αυτό το γνωστό που αγάπησε πολύ ο κόσμος και θα λέγεται το τραγούδι Άλλη Μια Ευκαιρία. Δηλαδή, ο άνθρωπος. Εγώ έμαθα ότι έχει στο στούντιο που μπορούσαν να κάνουν την επεξεργασία, έκλεινε το στούντιο, έφευγε όλος ο κόσμος. Δηλαδή, ήταν κάτω από πολύ πολύ μυστική κατάσταση όλη η επεξεργασία. Και ότι έχουμε άλλο ένα τραγούδι για 14 Φεβρουαρίου, την ημέρα των ερωτευμένων. Μάλιστα. Που θα γίνει χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Να πω δύο κουβέντες για το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ, αν έχουμε τρία δευτερόλεπτα, που είναι από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Οι Φίλοι του Παιδιού. Γίνεται για 17η χρονιά στη Χελέξπο στο Μαρούσι. Είναι όλο το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, σε ένα ειδικά διακοσμημένο χριστουγεννιάτικο χώρο. Όσοι θέλουν θα μπορούν να κάνουν ψώνια, να βοηθήσουν το σωματείο. Φιλοξενεί 30 παιδιά στον παιδικό σταθμό και βοηθάει πάνω από 300 οικογένειες. Θα υπάρχουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια, γλυκά. Συμμετέχουν και πάρα πολλές πρεσβείες που θα έχουν και γλυκά και φαγητά από τη χώρα τους. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν για αυτό το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί οι άνθρωποι του σωματείου κάνουν πάρα πολύ δουλειά και βοηθάνε πάρα πολλά παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, να δώσω λίγο το χθεσινό ρούχο που φορούσα, το σύνολο, το παντελόνι με την μπλούζα, τα λευκά που φορούσα, που σας άρεσαν και πάρα πολύ και επικοινωνήσαμε με την εταιρεία για να σας τα κάνουμε δώρο. Σας είχα γράψει, γράψτε μου αν σας αρέσει το σύνολο και δύο από εσάς το κερδίζετε. Είναι ζιβάγκο και παντελόνι. Δεν είναι ακριβώς ζιβάγκο, ήταν κοντή μπλούζα μέχρι εδώ. Πολύ ωραία, πραγματικά ήταν πολύ ωραία.
66.664 φίλες μας κάνατε like, αλλά εγώ είπα, γράψτε μας σχόλια. Μπαίνω στα σχόλια λοιπόν, γιατί δεν θέλω και να μου γκρινιάζετε. Γι' αυτό το γράψαν τόσο τυπικά πια, γράψτε μας σχόλια. Λοιπόν, η πρώτη μας φίλη, και όσο ανακατεύω, γιατί είπαμε είναι πάνω από 28.000 στα σχόλια. Εδώ θα μπω, stop. Λοιπόν, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο, αλλά θα διαβάσω λίγο. Ρωτάς αν μ' αρέσει, το λάτρεψα. Όσο λέω, μακάρι το θέλω, πόσο πολύ, δώστο μου λενιό. Είναι τέλειο, φανταστικό, ονειρεμένο. Το όνειρό μου, το ποθώ, λενιό, το θέλω, σε παρακαλώ. Είσαι το τζόκερ μου, Ελένη. Αυτό είναι που θέλω, αυτό είναι που ποθώ, που ονειρεύομαι. Είναι το όνειρό μου. Να πάρω μια ανάσα. Τι λέει, μέρα. Κάθε μέρα. Αλλά κάθε μέρα. Κάθε μέρα πιστή στο ραντεβού με σένα, τη μία και μοναδική Βασίλισσα, καρδούλα μου, σε παρακαλώ να γίνω τόσο ευτυχισμένη. Καλέξ, έχασα το όνομα, να την. Ματίνα Ψουγκουτσουμπιδού, 47. Μακάρι να τα λέει και στον άντρα τη αυτά. Βλέπει εδώ, μηδέν δημοσιεύσει. Έναν ακολουθεί, μάλλον μόνο εμένα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί εμένα με πέτυχε. Και 9 που την ακολουθούν. Ναι, και 9 που την ακολουθούν. Λοιπόν, Ματινάκι μου, ένα σκοπό είχες, να πάρεις αυτό. Το κατάφερες. Έχει, από ό,τι κατάλαβα, Instagram, μόνο για αυτό το δώρο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και να πάω και σε μία ακόμα δεύτερη. Όπως βλέπετε από εδώ, πατάω που λέει φόρτωση περισσότερων, περισσότερων, περισσότερων. Ωραία, ωραία, ωραία. Και πάμε για stop. Εδώ λοιπόν, πάμε. Θα πάω σε ένα ήσυχο. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει το μήνυμα. Ήσυχο. Πολύ σικά το τέλειο, Αλεξάνδρα Καρά. Ορίστε. Το πήρες. Και είναι όντως και πολύ σικά το, και ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά πολύ ωραίο. Αυτή έχει δικό σου κοριτσάκι. Το πήρε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο παιδιά, επόμενο θέμα. Μιας και έχουν μαζευτεί εδώ όλα τα μυαλά σήμερα, σας θέλω βοήθεια. Θέλω να σταθούμε. Δεν ήταν για καλό αυτό που λες, εισαγωγή. Είναι... Όχι, όχι. Μην το φοβάστε όχι, το θέμα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο πλευρό της NASA. Διότι. Άιντε φεύγει ένας πύραυλος, άιντε είναι μέσα οι αστροναύτες. Ποιο νομίζει ότι είναι το βασικό τους πρόβλημα? Αν θα δουν κανένα ανθρωπάκι πράσινο να τους λέει καλώς ήρθατε παιδιά στον Άρη. Αλλά... Κάμερα σε μένα. Είναι και αυτό πρόβλημα, αλλά όχι. Έχουν τρομερό πρόβλημα με την τουαλέτα του αστροναύτη. Αφού το έχουν λύσει εδώ και χρόνια. Δεν έχει λυθεί. Είναι η στολή απορροφητική. Όχι. Θα κάνει πάνω σου. Βεβαίω. Όχι. Όχι, όχι. Σου λέει. Σου λέει. Η πρώτη σκέψη. Παιδιά, θα σα πω, εγώ μίλησα με NASA. Η πρώτη σκέψη ήταν οι πάνες. Γι' αυτό τη μέρα που είχε την αγνώτηση έπρεπε να στείλουμε και στην NASA. Πώ θα βγει, δεν βγαίνουν αυτά. Του βάζαν την πάνα του αστροναύτη. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Πότε με απασχόλησε. Κιόλας, για να πω την αλήθεια, αλλά τώρα που το λέτε. Όχι, δεν γίνεται. Του βάζαν την μπάνα του αστροναύτη και του λέγανε πόσες μέρες έχεις να φτάσεις με τον Άρη. Δύο. Ό,τι μπορείς, κάντα πάνω σου. Και όταν φτάσεις Άρη, αλλάζεις. Βάζεις μια άλλη και μετά χορεύεσαι. Δύο μέρες με κατουρημένη πάνω, εδώ δεν αντέχουμε λίγες ώρες το μωρό. Κατουρημένη μόνο, γιατί και αστροναύτης είναι ενήλικας. Κάτι θα έχει τσιμπήσει πριν πάει ο άνθρωπος. Μυστικός, πάει στο. Και τώρα είναι τεχνολογία NASA, δεν είναι από την πάνω του σούπερ μάρκετ. Είναι τεχνολογία NASA, ή όχι, η αφόδευση είναι μία σε όλο τον κόσμο. Το ζήτημα είναι. Και NASA, ναι, το χόντρινα, βέβαια, γιατί και ο αστροναύτης το χοντρινα. Τι γίνεται, καινούργιες αποστολές σου λέει, θα είναι 6 μέρες. Καταλαβαίνεις, 6 μέρες ο αστροναύτης και πόσο να βαστιχτεί, σαν τη Βλαχοπούλου στις ελληνικές ταινίες. Θα κάνεις έτσι το πόδι στο διάστημα. Άστα, Κατερίνα, θα κρατηθείς. Και δεν κάνει και να κρατιέσαι. Δεν κάνει να κρατιέσαι και είναι άντρες άνθρωποι. Και τελικά τι έγινε, παιδάκι, μήπως έχουν βάλει καλά σωλήνα να επικοινωνεί με μια λεκάνη και να πηγαίνουν έτσι με. Όχι, δυστυχώς καταρχάς να ξέρεις ότι ό,τι και να πάει στη λεκάνη πάει στον αέρα. Δεν υπάρχει βαρύτητα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μη σε πιάνει η σικασιά. Είναι γροθιά το θέμα. Θέλω να βοηθήσουμε τους επιστήμονες. Σ' αρέσει που δεν σ' αρέσει καθόλου επιστημονική φαντασία. Τώρα έγινε. Ναι, ναι, χάλασε τελείως. Βέβαια. Γιατί δίνουν και λεφτά, άμα το λύσει. Πολλά. 30 χιλιάρικα. Ψάχνουν εφευρέτη. Λοιπόν, λέει ο εφευρέτης που θα έρθει εδώ και θα μου πει, βάλε στον Τζον αυτό το πράγμα και θα πάει ο άνθρωπος. Είναι ευτελές ποσό για NASA, το καταγγέλνω. Είναι ευτελές ποσό, όλα και εσύ τι θα ανακαλύψεις, πώς θα κάνει τα τσισάκια του αστροναύτης. Δηλαδή, πόσα να σου δώσει, να σου δώσει ένα τριαντάρι και μετά ξανοίγεσαι σαν επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αν λυθεί αυτό, 30 χιλιάρικα. Όποιος έχει τη φαϊνή ιδέα, www.nasa.com. Για να αρχίζουν να στέλνουν mail τώρα και να ψάχνουν να βρουν ποιος τους έκανε αυτή τη δουλίτσα. Να με πάρουν ένα τηλέφωνο να τους πω κάτι. Με πήρε ο Τζον. Θέλει να ανακουφιστεί κι αυτός. Δεν αντέχει. Δεν είναι πέτρα. Δεν είναι πέτρα. Και να δούμε και την Pixie Fox, Ελένη. Είναι πραγματικό όνομα. Βεβαίως. Είναι από τη Σουηδία, μια πανέμορφη κοπέλα ήταν κάποτε.
αυτή η κοπέλα που βλέπετε. Α, αλογατάρισα. Τη βλέπετε τι ωραία που είναι. Ναι, τη βλέπετε. Βέβαια τη βλέπω. Δείτε τη μετά από 100 πλαστικές που δεν αισθάνεται τι, ακόμα την καλά. Τι έπιασε την πήξη. Η πήξη. Μα το χείλι έχει πήξει. Κοίτα. Ω! Πού είναι η Νάσα. Πού είναι η Νάσα, λέει. Η κοπέλα αυτή έχει κάνει 100 πλαστικές επεμβάσεις. Πού τις έκανε όλες αυτές. Έχει κάνει μάτια. Οι 10 είναι για μπροστά και προχωράμε. Πού να μπει αυτό το γιωματάρι με τη μία. Σταμάτα γιωματάρι. 100 πλαστικές επεμβάσεις και δεν νιώθει ικανοποιημένη ακόμα από την εμφάνιση. Τα λέει κιόλας. Ναι. Δεν νιώθει. Δύο πλεφαροπλαστικές. Ναι, παιδιά, και έχει και τον δημοκατάλογο δίπλα. Ένα σωρό λεφτά έχει. Συγγνώμη, τα χίλια τη τι έχει κάνει. Τσίκιν τζέκ. Πείτε μου και εμένα. Στα σαγόνια. Έχει χιλιάρικα, έβαλε χιλιά. Ναι, τα έχει βάλει μέσα. Τα είδε όμω. Τα έκανε άλλο πράγμα. Πήξη, γιατί την έπιασε αυτό ο δαίμονα που ήταν τόσο ωραίο κορίτσι. Ωραία ήταν να πει ότι. Ήταν κούκλα, ρε παιδιά, και οι γονεί τη και η οικογένειά τη λένε σταμάτα, ρε παιδί μου. Μια χαρά είσαι τώρα, μια χαρά κουκλίτσα. Σταμάτα αυτό το πράγμα που κάνει. Εδώ τι κάνει. Ο βάρος μπροστά δεν την ενοχλεί. Έλα ντε ρε παιδί. Το είχα δει το επεισόδιο. Παιδιά το βάρος μπορεί να σου τραβάει την πλάτη, να έχεις πόνο στις πλάτες. Πλάκας μέσα σε κάτι. Εγώ θυμάμαι κάθε φορά στις εγκυμοσύνες μου, επειδή μεγαλώνει πάρα πολύ το στήθος μου, υπάρχουν και γυναίκες που δεν μεγαλώνει πολύ, σε άλλες γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Είναι αυτή η περίπτωση. Θυμάμαι ότι με τράβαγε τόσο πολύ εδώ. Καταρχήν με βλέπατε πάντα καθόμουν έτσι. Ναι, ναι, ναι. Από το βάρος. Δεν αντέχα να έχω το κορμί μου ίσιο. Εντάξει, βέβαια, είναι βάρος. Και δεν είχα κάνει τέτοιο στήθος. Δηλαδή, μεγάλωνε, μεγάλωνε, αλλά τέτοιο πράγμα δεν ήταν. Κάνε πλάκα, κάνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην την τραβάνε λίγο εδώ την πέρα. Τραβάνε, βρε, λέει, μη στην πλάκα δεν έξει αυτό το πράγμα. Πολύ βάρος. Μα δεν νιώθει ικανοποιημένη. Πώς, κάτι πρέπει να κάνει, να το ικανοποιηθεί. Υπήξη. Θέλει να συνεχίσει τι. Θέλω να μου πει για αυτόν τον γκουρού του fitness που λέει να φάμε ό,τι θέλουμε, τα πάντα όλα. Και δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε ένα ονειρεμένο σώμα. Έχει πει σε κάποια πράγματα όμως, αυτά βγάλετε τα εκτός. Τίποτα δεν θα βγάλετε εκτός. Έχει πει κάτω η δίαιτα, αυτό είναι το συνθήμα. Ναι, παιδί μου, αλλά κάτι θα λέει, κάτι να κάνουμε. Αυτός είναι ο Joey Wikes. Δεν παίρνει ανάσα από τη γυμναστική. Καλά σου λέει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό εννοεί. Φάτε ότι θέλετε, αλλά μετά κάτι τέτοιε ώρε όλα αυτά που κάνει. Το κάνει και μια γνωστή μα αυτή. Φόντο λέει. Μα δεν θα θέλει να φάνε αυτό άμα το κάνει. Τον φωνάζουν the body. Είναι στον πράκτορα του βου, τρέχει μόνο στο στέλνο. Και τρέχει, τρέχει, τρέχει. Αυτό το έχουμε βάλει σε επανάληψη εμεί το βίντεο. Όχι, όχι. Έτσι κάνει αυτό. Πάνω κάτω όρθιο και ξανά κάτω. Σταματάει, τρώει και συνεχίζει. Το μαλλίκι δεν το μαζεύει, ρε παιδάκι μου να μην υδρώνει. Το μαλλίκι σε πείραξε εδώ 20 λεπτά κάνει αυτό. Παγιέται, γι' αυτό το λέω. Μα αυτό είναι. The body coach είναι το όνομά του παγκόσμια, το ξέρουν οι πάντες. Πέτρα. Λέει, όχι στη δίαιτα, φάτε τα πάντα, αρκεί 20 λεπτά ημερεσίως να κάνετε αυτό. Να κάνετε γυμναστική με τέτοια ενέργεια. Κοίτα, κοίτα. Και φάτε τα πάντα. Κοίτα εδώ, Ελένη. Με τέτοια ενέργεια. Αυτό είναι καλά. Δεν είναι μόνο προσέχω. Μήπως βγαίνει από τον τοίχο. Αυτό το λόγο το λέει ο άνθρωπος. Ναι, σου λέει γυμνάσω έτσι και φάει τα πάντα. Έρχομαι να σ' αγκαλιάσω. Μη σταματήσει καθόλου. Εγώ να σου πω για κάτι που πήγα και έκανα κάτι εντελώς διαφορετικό. Ή όχι. Που έκανα 35 λεπτά. Δεν μείνουμε άλλο στη γυμναστική γιατί εγώ ήδη κουράστηκα. Όχι, φύγε από τη γυμναστική. Δεν σταματήσει να κουπανιέται ο άνθρωπος. Πραγματικά βαράει κορδόνια εκείνο για ένα κομμάτι παστίτσιο. Για ένα κομμάτι και βλέπεις και αυτόν έχει την ιδέα του. Βλέπεις και τον άλλο πατέρα στην Αμερική που έχει μια ιδέα που εγώ την είδα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Βγάζει το δόντι του γιου του με το αυτοκίνητο. Τι λέτε, παιδιά. Του δένει το δόντι με ένα σκηνή. Το παιδί δεν φοβάται, μην το πάρει μαζί του. Κάσε που το έχει κουρέψει. Ένα δόντι έφυγε ή και τα τέσσερα που είχαν. Αλήθεια. Τρέχει, πάει να πάρει το δόντι του. Πατέρα το δόντι μου. Πάει να πάρει το δόντι. Ρε παιδιά, μια ερώτηση. Γιατί πώς δεν έφυγε και το παιδί μαζί, μου λύνεται αυτή την απορία. Δηλαδή, έχει δεμένο ένα δόντι. Ήταν, και ας πούμε το δόντι. Ήταν έτοιμο να φύγει, μάλλον. Ελένη, κρεμότανε το δόντι, μια σταλιά ήθελε να φύγει. Το είδε το παιδάκι να κουνηθεί καθόλου. Δεν κουνήθηκε ατάραχο, αλλά τρέχει να μαζέψει την πετονιά με το δόντι του να το πάρει. Αυτό είναι Αμερικανιά. Αυτό μάλιστα. Μα βέβαια. Για αυτά μην τα βλέπετε και τα κάνει κανεί, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μακριά από πού να το κάνει προ την Πατησία. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν. Και το κράταγε στο δόντι. Όχι, το πετάγαμε. Αλλά εγώ θυμάμαι ότι μας λέγανε παλιά. Εγώ άκουγα και τη μάνα μου που τα έλεγε στα παιδιά μου όταν πρωτοβγάζανε τα πρώτα του δόντια που πάντα φοβούνται και, και δεν μπορώ. Ναι, και πονάει και πιάστο και κάτω. Μου ξέρει, ρε παιδιά, να σα το δέσω μια κλωστούλα στην πόρτα. Στην πόρτα! Με το πόμολο. Κάτι που δεν το γνωρίζουν όλοι, ότι δεν πρέπει να πετάμε τα δόντια γιατί είναι πλούσια σε βλαστοκύτταρα. Και τι να τα κάνουμε. Μπορεί να τα κρατήσει στον παιδιό σου τα δόντια να τα φυλάξει σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Καλά το λέει. Αλήθεια. Εγώ δεν τα πετάω και τους δίνω και λεφτά. Ξέρεις τι, έχω καταστραφεί. Έχεις μαζέψει δηλαδή να κάνω μικρά δοντάκια σε κουτάκι. Ο μεγάλος έχει χάσει δύο δοντάκια. Κάθε φορά που βγαίνει το δόντι, το παίρνει, το βάζουμε, κοιμάται μαζί και το πρωί πάει η νεράιδα,
παίρνει το δόντι και το αφήνει ή δωράκι ή κανένα χαρτζηλικάκι. Τα θέλω και εγώ αυτή την ώρα. Γιατί να το κάνει ο γιος, θα πάει μόνο του 5 χρόνια να ψωνίσει κάτι τέτοιο. Ή αφήνει νερά, να μην το βγάλω κανένα που την έχει. Αν είναι για καλά 50 ευρώ να αρχίσουμε. Να μείνουμε έτσι, κάμπριο. Στο πρώτο δόντι λοιπόν το αφήνουμε ένα κοσάρι. Βαρδί πλατή, κοσάρι! Δεν είσαι και σε μένα! Μαθαίνει το παιδάκι από μωρό για τα λεφτά. Να σου πω, και το πήρε τάπε. Το αγαπημένο του, αυτό που μα υποδοφέρει. Τάπε, τάπε. Ωραία, θα βγάλω κι εγώ να μου τα πάρω τάπε. Στο δεύτερο, που βγήκε πολύ σύντομα. Στο δεύτερο που βγήκε πολύ σύντομα από το πρώτο, τη λέω στην Ναταλή. 5 ευρώ! Θα μα καταστρέψει. 5 ευρώ είναι ράιδα! Black Friday! Όχι, στο τρίτο πάει στο πεντάρικο. Στο δεύτερο άφησα ένα δεκάρικο, στο τρίτο τάλιρο. Στο 32 ευρώ! Δεν συμφέρει να κάνει δόντι. Θα τα κρατήσω, πατέρα. Με 60 δόντια θα είναι το παιδί. Κάτι και δε! Είστε τρελοί. Είστε τρελοί για δέσιμο. Πάω να φιλήσω τη φιλενάδα μου που ήρθε. Δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Το κορίτσι μου από τότε που μας έχει σε εισαγωγικά και πάτα με την καλή έννοια ξεφορτωθεί, έχει γίνει καλύτερα από ποτέ. Έχει δυνατήσει πολύ. Καλύτερα είμαι, ναι. Το προσωπάκι σου είναι πολύ φρεσκαδουρέ. Είναι δικιά μου έκφραση αυτή, αλλά ξέρεις. Και πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ χαίρομαι που ήρθα ξανά. Να πω και στους τηλεθεατές μας, αφού το συνεννοηθήκαμε, να σας το πω ότι επειδή θα έχουμε μία γραμμένη εγγραφή, μία μόνο φέτος, θα είμαστε εδώ ζωντανά, θα μας ευχαριστηθείτε, θα μας χορτάσετε, θα μας ρουφήξετε. Αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί προς το τέλος του χρόνου που θα γράψουμε, τέλος Ιανουαρίου, συγγνώμη, Δεκεμβρίου, καλά θα γράφαμε και Ιανουαρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει, τέλος Δεκεμβρίου που θα γράψουμε μία εκπομπή, η Άση μας θα είναι εκεί, γιατί θέλουμε φυσικά να ξέρουμε τα της καινούργιας χρονιάς. Για το 17. Βεβαίως. Που είναι σίγουρα πιο ελπιδοφόρο από αυτό που πέρασε. Τι χρονιά ήταν αυτή. Μ' αρέσει που κάθε χρόνο αυτή. Λέμε, τι χρονιά ήταν αυτή. Εντάξει, κοίταξε, γιατί και το 15 τα είχαμε δει όλα με κάποιο τρόπο. Καταρχήν, έτσι. Καταρχήν, τα συγχαρητήριά μου και πάλι. Άριστες οι προβλέψεις σας. Πριν πόσο καιρό ήσουν εδώ, 40 μέρες, 45, ναι, προσπαθώ να θυμηθώ. Τέλειο Οκτώβρη, όχι. Όχι, ψέματα. Πριν τα γενέθλια μου. Αρχές Οκτώβρη πρέπει να ήταν κάπου. Αρχές Οκτώβρη. Με στην αναστάτωση, εμείς με τι θα γίνει θυμάμαι, εδώ. Ναι. Βέβαια, δεν θυμάμαι αν όλα μου τα λέει ζωντανά ή γιατί σε είχα πάρει την πρώτη στο μέρα που χάθηκαν οι άλλοι. Σε πήρε τηλέφωνο και σου λέω: Άσε, τι είναι και τούτο. Ναι. Και μου λες: Μπα, τίποτα δεν θα γίνει. Για αλήθεια σας λέω. Δηλαδή τώρα τα λέμε και ακούγονται λίγο, λίγο ότι είμαστε λίγο UFO, λέμε τις βλακίες μας, σας λέμε ψέματα. Αλλά αλήθεια σας λέω. Εμείς το συζητάγαμε εδώ μέσα. Λέω: Εγώ θα ακούσω την Άση. Με πανικό. Πρέπει να μην διαβάζω τίποτα. Θα ακούσω την Άση. Δεν θα βγει αυτό κάπου, θα τα ξαναπούμε στην καινούργια χρονιά, μου έχεις πει. Ναι. Νομίζω το είπες και τηλεοπτικά αυτό. Νομίζω ότι το είχα πει γιατί ήταν κάτι η για μέρα. Φλεβάρι, θυμάμαι, κάτι, μπράβο, κάτι θυμάμαι. Μπράβο. Είπα ότι δεν ξεκαθαρίζει αμέσως το τοπίο, ότι αυτό που είχε γίνει τότε δεν πρόκειται να βγει έτσι. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά αυτή η σύγχυση και το τι ακριβώς γίνεται δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει πριν από την άνοιξη του 17. Μπράβο. Σε αυτή την άνοιξη του 17 έχω ένα αποθέσει τις ελπίδες μου γενικότερα. Αλήθεια. Για πολλά πράγματα. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει να πάω στη διαφημίση, είναι παραπέντε. Ωραία. Επιστρέφουμε με την Άση. Η Άση θα μας πει για το μήνα Δεκέμβρη, να τον προλάβουμε πριν, να ξέρουμε έτσι και τα καλά και να τα εκμεταλλευτούμε και αν υπάρχουν δυσκολίες να τις αποφύγουμε. Διαφημίσεις. Λοιπόν, άσημο. Άντε, ναι, να πούμε για το Δεκέμβρη. Τελευταίος μήνας αυτού του χρόνου. Έχω την εντύπωση στο μυαλό μου, τον είχα κάπως ότι είναι ωραίος μήνας. Δεν το λες και κακό. Είναι καλύτερος σίγουρα σε σχέση με αυτό το προηγούμενο όλο που περάσαμε. Να πω ότι επειδή με ρωτάνε και στο Twitter και ποιες είναι καλές ημερομηνίες να υπογράψουμε τίποτα, να συμφωνήσουμε κάτι τέλος πάντων, θα έλεγα γενικά εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Και αυτό γιατί έχουμε πολύ ωραίες όψεις εκεί. Και οι όψεις αυτές έχουν να κάνουν από τη μια πλευρά με τον Άρη στον Υβροχώ, που κάνει τρίγωνο με το Δία, που είναι στο Ζυγό. Επίσης, ο Άρης στον Υβροχώ κάνει τρίγωνο με τον Ουρανό και είναι και αμοιβαία υποδοχή. Δηλαδή, ο Άρης που είναι κυβερνήτης του Κριού είναι στον Υβροχώ, που είναι κυβερνήτης του Υβροχώ ο Ουρανός. Όταν ο ένας πλανήτης φιλοξενεί τον άλλον στο δικό του σπίτι, αυτό μοιάζει σαν σύνοδος.
Λοιπόν, άρα γενικώς όσο μπορείτε εκμεταλλευτείτε τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου και για να υπογράψετε, για να συμφωνήσετε, για να δείτε, θέλετε να βρείτε μια δουλειά, θέλετε να κάνετε μια μετακόμιση. Ό,τι μπορεί ο καθένας και είναι δύσκολο και ξέρει ότι έχει μια δυσκολία, κοιτάξτε να το τακτοποιήσετε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο ανεξαρτήτως ζωδίου αυτό. Θα πω και τα ιδιαίτερα για τα ζώδια. Τώρα, τα Χριστούγεννα μ' αρέσουν πολύ. Αλήθεια. Ναι. Η παραμονή Χριστουγέννων έχει μια πολύ ωραία όψη. Έχουμε Αφροδίτη Δία Τρίγωνο. Αφροδίτη στον Υβροχό με Δία στο Ζυγό. Ένα πολύ ωραίο τρίγωνο. Άρα θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα, okay, ναι, δεν είναι όπως παλιά, του τύπου όλοι να είναι κάπως σε καλύτερη κατάσταση οικονομική, αλλά τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης συναισθήματος. Ηθικών ακμαίων. Βέβαια, θα είναι πολύ καλύτερα. Δεν θα έλεγα το ίδιο για την πρωτοχρονιά, δεν μου πολύ αρέσει. Με την έννοια ότι για την παραμονή, ναι, ότι η παραμονή έχει Άρη Ποσειδώνα σύνοβο στους Ιχθύς. Πολύ προσεκτικά εκεί με το αλκοόλ, μην ξεφύγετε, όσοι οδηγείτε, όσοι τέλος πάντων προσοχή, αυτό. Προσοχή, παιδιά. Θέλει μια προσοχή εκεί παραμονές της πρωτοχρονιάς. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως τι ευκαιρίες μπορεί να φέρει ο Δεκέμβρης. Και να ξεκινήσω με τους κρυούς, που νομίζω ότι γενικά θα είστε πιο άνετοι το Δεκέμβριο. Θεωρώ το πρώτο 20ήμερο πολύ καλύτερο για εσάς τους κρυούς. Τώρα, το τελευταίο δεκαήμερο δεν είναι ότι θα συμβεί κάτι κακό. Έχουμε ανάβρωμο Ερμή όμως, από τις 19 Δεκεμβρίου και μετά. Αυτό τι σημαίνει, γενικά προσπαθήστε και τα δώρα και γενικά αγορές να τα κάνετε λίγο νωρίτερα, μην τα αφήσετε δηλαδή για τις μέρες των Χριστουγέννων, γιατί μπορεί να μετανιώσετε. Μιλάμε τώρα όταν είναι κάτι πολύ ακριβό, έτσι. Δεν μιλάω να πας να πάρεις ένα πραγματάκι μικρό. Αν όμως έχετε στο μυαλό σας να κάνετε μια αγορά πιο ακριβή, και δεν εννοώ μόνο τους κρυούς, γενικά το λέω αυτό, κοιτάξτε νωρίτερα από τον ανάβρωμο Ερμή. Προσέξτε λοιπόν την επικοινωνία, η κρύη. Εκεί πέρα είναι το σημείο, το περίεργο. Θέλει μια προσοχή και σε επαγγελματικά θέματα η επικοινωνία με συνεργάτες. Προσέξτε και στο κομμάτι των σχέσεων λίγο περισσότερο. Μολονότι η Αφροδίτη στον Υβροχό μετά τις 7 Δεκεμβρίου σας πρημοδοτεί, είναι καλύτερη και σε επίπεδα φιλικών σχέσεων και σε επίπεδα ερωτικών σχέσεων. Νιώθω ότι ο Δεκέμβρης σας πάει πολύ περισσότερο σαν μήνας. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Είναι αυτός ο Άριστον Υβροχό. Για σας κάνει τους ρυθμούς στην καθημερινότητα λίγο πιο εντατικούς. Δηλαδή, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, που θα φύγει ο Άρης από εκεί και θα μπει στους Ιχθύς, ζορίζει λίγο περισσότερο με τα θέματα της δουλειάς. Προσέξτε λίγο περισσότερο σχέσεις με προϊσταμένους, με συνεργάτες, με ανθρώπους που έχουν λόγο για τη δουλειά σας γενικότερα. Μπορεί να υπάρχει και μια ανατροπή, μια αλλαγή. Αν όμως είστε σε φάση να ψάξω να βρω δουλειά, είναι μια καλή περίοδος, ειδικά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, να στείλετε βιογραφικά, να περάσετε από μια συνέντευξη, ό,τι μπορείτε περισσότερο. Ερωτικά, μετά τις 7 του μήνα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, κυρίως για αυτούς που δεν έχουν σχέση και μπορεί να την ψάχνουν. Θέλω να πω ότι τα ευρήματα μπορεί να μην είναι και τόσο εντυπωσιακά. Μέχρι τις 7 είναι κάπως καλύτερα τα θέματα εκεί. Για τους δεσμευμένους θα έλεγα ότι δεν είναι ο Δεκέμβρης ένας προβληματικός μήνας. Πάμε να δούμε τους διδύμους, που νομίζω ότι τουλάχιστον το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου δίνει ελπίδες, δίνει ευκαιρίες ανάκαμψης και το ηθικό σας δηλαδή να ανακάμψει και η διάθεσή σας. Θα το δείτε περισσότερο από τις 7 Δεκεμβρίου που θα μπει και η Αφροδίτη στον Υδροχό και κανένα ταξιδάκι μπορεί να προκύψει πιθανώς και για την περίοδο των γιορτών. Βέβαια στις γιορτές, επειδή θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή που είναι για εσάς τους διδύμους κυβερνήτη σας, είναι στον εγώ καιρό ανάδρομος ο Ερμής, που σημαίνει στα οικονομικά. Που σημαίνει αυτό τι, ότι τα οικονομικά γενικά μπορεί να σας μπερδέψουν στην περίοδο των εορτών, αλλά και τον Ιανουάριο. Κοιτάξτε να είστε πολύ προσεκτικοί εκεί. Ό,τι οικονομικό θέλετε να ρυθμίσετε, να τακτοποιήσετε νωρίτερα, έτσι, το αργότερο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου να έχει τακτοποιηθεί. Ωραία τα Χριστούγεννα, θα είστε πολύ προσεκτικοί αν είστε γεννημένοι αρχές Ιουνίου, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καταρχήν να πω ότι με αυτόν τον ανάβρωμο Ερμή για τους καρκίνους σημαίνει ότι το παρελθόν, είτε είναι ερωτικό το παρελθόν, είτε είναι επαγγελματικό το παρελθόν, σας τυπάει την πόρτα για κάποιο λόγο. Δηλαδή μια σχέση η οποία μπορεί να τελείωσε λίγο άδοξα, μια επαγγελματική συνεργασία που μπορεί να μην πήγε πολύ καλά. Όλα αυτά μετά τις 18 Δεκεμβρίου μπορεί με κάποιο τρόπο να επανέλθουν στη ζωή σας και θα χρειαστεί να τα δείτε. Όμως γενικά μετά τις 18 θα έχετε καλύτερα κέφια. Νιώθω ότι τις γιορτές, δηλαδή εσείς οι καρκίνοι, θα τις απολαύσετε κατά τι περισσότερο. Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Είναι απέναντί σας ο Άρης, που σημαίνει τι αυτό, ξεκαθαρίσματα, περισσότερη δουλειά, περισσότερος ανταγωνισμός, γενικά υποχρεώσεις πιο πολλές. Μέχρι τις 18 έχει τρέξιμο.
την περίοδο των γιορτών τουλάχιστον θα χαλαρώσετε λίγο περισσότερο. Μόλον ότι θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στα οικονομικά, γιατί εκεί πέρα μπορεί να φύγουν. Να φύγουν γενικά λεφτά, πολλά. Πέρα από αυτό όμως, θα είστε πιο σε καλύτερη διάθεση και θα θέλετε έτσι να μοιραστείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα όλη αυτή την περίοδο των γιορτών. Νιώθω ότι θα είστε καλά εκεί. Μέχρι τις 18 όμως, τρέξιμο. Από τις 7 του μήνα, να πω, οι λέοντες που δεν έχουν σχέση, κάτι μπορεί να βρουν σε επίπεδο ερωτικό. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, λίγο πιο βατός ο Δεκέμβρης, τουλάχιστον μέχρι τις 18-19, εκεί τα θέματα του σπιτιού σας τρέχουν, υποχρεώσεις, η καθημερινότητα. Δεν έχει όμως εκπλήξεις, δεν έχει δυσάρεστα, δεν έχει δυσκολίες πολλές. Μετά τις 18 θα επικεντρωθείτε σε μία σχέση, σε μία συνεργασία. Δηλαδή, ή ο σύντροφός σας μπορεί να βγάλει κάποιο θέμα, ή μπορεί να είναι και ένα στενό συνεργάτης. Κάτι θα παίξει μέσα στην περίοδο των γιορτών. Κυρίως όσο πλησιάζουμε προς τον Ιανουάριο, που θέλει την προσοχή σας ή μεγαλύτερη προσοχή. Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Πιο αξιοποιήσιμο το πρώτο 20ήμερο. Δίας κάνει πολύ ωραίες όψεις με τον Άρη, κάνει ο Άρης με τον Ουρανό, που σημαίνει ότι και σε επίπεδο ερωτικό κάτι μπορεί να προκύψει. Και σε επίπεδο ευκαιριών για τη δουλειά, νομίζω ότι μπορεί να έχετε μια καλή πρόταση. Για δείτε το έτσι λίγο πιο ζεστά το πράγμα. Οι γιορτές ωραίες, ειδικά τα Χριστούγεννα, αφού ο Δίας είναι στο ζώδιό σας και η Αφροδίτη στον υβροχό, μέσα στον τομέα των ερωτικών. Από τα ζώδια μπορεί κάτι να γίνει. Και πάμε στους Σκορπιούς. Μέχρι τις 18 έχετε τρέξιμο, έχετε αυξημένες υποχρεώσεις στη δουλειά, στο σπίτι. Είναι τα πράγματα τέλος πάντων σε μια κατάσταση που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε. Είτε είναι θέματα που αφορούν την περιουσία σας, ένα ακίνητο, το σπίτι σας, την οικογένειά σας, είτε είναι θέματα που μπορούν να αφορούν τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, δεν σας αφήνουν να είστε πάρα πολύ ήρεμοι. Όμως οι γιορτές είναι ωραίες για σας, ο Άρης στους Ιχθύους σας πηγαίνει. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή περίοδος να νιώσετε καλύτερα, να περάσετε πιο όμορφα, είτε θέλετε να φύγετε ένα ταξίδι, είτε, γιατί ακόμα και ο ανάβρωμος Ερμής σας δεν σας εμποδίζει σε κάτι τέτοιο, δεν είναι ένα ζώδιο που να είναι κόντρα με το δικό σας. Είναι και μια περίοδος, αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, που έχετε να σκεφτείτε ίσως προτάσεις, πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν γίνει νωρίτερα, πιθανώς και στο ξεκίνημα του Σεπτέμβρη. Αυτά στα επαγγελματικά. Και ερωτικά όμως, νιώθω ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκέμβρη είναι πιο αποδοτικό. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Λίγη μεγαλύτερη αισιοδοξία στο μήνα των γενεθλίων σας. Έχει επιστρέψει ο ήλιος στο δικό σας ζώδιο. Άρα νιώθω ότι, αν μη τι άλλο, μόλον ότι, εντάξει, δεν ήταν το 16 μια ωραία χρονιά τους τοξότες, νιώθω ότι το 17 θα είναι λίγο καλύτερο. Τουλάχιστον ο Δίας θα κάνει καλύτερες όψεις με το ζώδιό σας, το κυβερνήτη σας δηλαδή. Άρα και ο Κρόνος για το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο θα είναι λίγο πιο υποφερτός. Τα μαθήματα φυσικά συνεχίζονται, αλλά είστε σε φάση που πρέπει να τα πάρετε, αν δεν τα πήρατε στο παρελθόν. Τώρα, μέχρι τις 18 του μήνα είναι ένα διάστημα πιο άνετο για τους τοξότες, με κούραση, αλλά με μια κούραση παραγωγική. Δηλαδή κάτι βγαίνει είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Και στα προσωπικά, μετά τις 7, λίγο πιο γλυκά τα πράγματα. Προσοχή μετά τις 18, με τον ανάβρωμο Ερμή στον τομέα των οικονομικών, αλλά και τον Άρη στους Ιχθύους. Για εσάς οι γιορτές οικογενειακό χαρακτήρα περισσότερο, τα Χριστούγεννα πολύ πιο ευχάριστα αν σκέφτεστε να φύγετε. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Σας τρέχει ο Δεκέμβρη σε πολλά θέματα. Θα το καταλάβετε μετά τις 3-4 του μήνα, με τον Ερμή στο ζώδιό σας και μετά ανάβρωμο. Είναι, μπαίνετε σε ένα διάστημα οι εγώκεροι που έχετε πολλά να δείτε σε επίπεδο επαγγελματικό, όμως που δεν θα είναι πολύ ξεκάθαρα. Θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν από το Φεβρουάριο και έπειτα. Άρα προσέξτε το λίγο περισσότερο εκεί. Και βέβαια θα προσέξετε και θέματα επικοινωνίας μετά τις 19 του μήνα, έτσι. Πάμε να δούμε τους υβροχώους. Ο Άρης στο ζώδιό σας, πιο δυνατή, πιο αποφασιστική, με ωραίες όψεις με το Δία, με ωραίες όψεις με τον Ουρανό που είναι και κυβερνήτη σας. Κοιτάξτε το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, έχετε να υπογράψετε κάτι, έχετε να συμφωνήσετε κάτι, τρέξτε το. Ναι, ο Άρης μερικές φορές μας κάνει να έχουμε και νεύρα, μας κάνει να έχουμε και πίεση, αλλά από την άλλη πλευρά σας δίνει και μια μεγαλύτερη δύναμη αυτή εδώ την περίοδο.
περίοδος των γιορτών πιο χαλαρή. Δηλαδή, θα κουραστείτε στην αρχή του Δεκέμβρη, θα απολαύσετε λίγο αργότερα και τα Χριστούγεννα πολύ θεαματικά και για τα ερωτικά σας. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας σε τρίγωνο με το Δία. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς. Τώρα, μέχρι τις 18 του μήνα υπάρχει μια κατάσταση, ένα παρασκήνιο, μια κατάσταση που ακόμα δεν ξέρετε ακριβώς τι παίζει. Θα το μάθετε λίγο αργότερα, μόλις μπει ο Άρης στο ζώδιό σας. Προσέξτε λίγο περισσότερο και θέματα υγείας, όσο είναι ο Άρης στον υβροχό. Η περίοδος των γιορτών, τα Χριστούγεννα ωραία, αλλά γενικά με τον Άρη στο ζώδιό σας και πλησιάζοντας τον Ποσειδώνα, θα έχετε στο μυαλό σας, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της χρονιάς, θα προφυλάσσετε και θέματα υγείας, θα αποφεύγετε, ειδικά επειδή το ζώδιό σας είναι λίγο επιρρεπές σε καταχρήσεις, λίγο προσοχή στις καταχρήσεις κοντά στην πρωτοχρονιά. Όμως δεν θεωρώ ότι είναι ένας κακός μήνας για σας ο Δεκέμβριος, νομίζω ότι μπορεί να έχει και ένα μεγαλύτερο κέρδος. Μάλιστα, με λίγα λόγια, γλυκός ο Δεκέμβρης. Τώρα ναι, για Γενάρη, Φλεβάρη, εγώ θυμάμαι το λέω, το έχω μπει και μέσα στην εκπομπή. Λέω, εγώ κρατάω ότι είχε πίσω όσο έχει εκλείψει ο Φεβρουάριος, αλλά δεν πειράζει. Ξεκαθαρίζουν όμως πράγματα με τις εκλείψεις. Δηλαδή, αυτό δεν το είχα βάλει ποτέ στο μυαλό μου. Ξεκαθαρίζουν πράγματα και εγώ νιώθω ότι όλη αυτή η σύγχυση, η οποία εντάξει, δυστυχώς εξακολουθεί για πολλά, θα ξεκαθαρίσει κάπου εκεί. Μέσα στο Φεβρουάριο-Μάρτιο. Γι' αυτό λοιπόν το βλέμμα είναι στην άνοιξη του 17. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια καλύτερη, λίγο καλύτερη χρονιά για την Ελλάδα. Τι? Θα είναι. Το πιστεύω. Λίγο καλύτερη. Εγώ δεν υποσχέθηκα. Αλλά... Δεν υποσχέθηκα τον ουρανό μετάστρα. Καλά, υποσχέθηκα ότι θα είναι λίγο αυτά καλύτερη. Μόνο στην πολιτική τα ακούμε. Κάτι θα γίνει, κάπως κάτι έτσι θα ελαφρυνθούμε λίγο. Την τελευταία εργάσιμη του Εννοείται. Μήνα Δεκέμβρη είμαστε εδώ και σας μιλάμε για το Γενάρη. Μέχρι τότε, βρε Άσημου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που. Έλα να σε φιλήσω. Σε ξαναείδα. Και όλους βέβαια. Σε διαβάζω βέβαια, γιατί και εγώ περιμένω να δω πώς να ενημερωθώ. Στο Twitter. Τι να κάνω κι εγώ. Και λέω από μέσα μου, γράψε λίγο παραπάνω και θυμάμαι που έλεγε ο κόσμος όταν έβγαινε στην κομπή. Πείτε τι να πει λίγο περισσότερο ο καθένας στο δικό του ζώδιο. Και λέω πόσο τους καταλαβαίνω τώρα. Γράψε κάτι παραπάνω, ρε Άση. Θα γράψω στο Twitter κάτι παραπάνω. Λοιπόν, φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Πάρω τα πραγματάκια μου από εδώ. Δεν έχω ανεβάσει ακόμα φωτογραφία από κάποιο παπούτσι. Σήμερα έχουμε την εταιρεία NAC. Βεβαίως είναι λίγο παρακάτω, αλλά εγώ θέλω να ανεβάσω ένα δώρο. Για πες μας, βρε Ειρήνη, δεν θα τα πούμε τώρα, αλλά πες μου δύο λόγια. Τι ακριβώς θα δούμε σήμερα για να βρω κι εγώ κάτι να ανεβάσω? Θα δούμε ποτάκια. Έχουμε φέρει από καθημερινά, σουέντ, αυτά που φοράμε από το πρωί. Είμαστε και δύο πλάτη, μου λένε. Ναι, έχουν δίκιο. Ναι. Δεν γνωρίζω που. Ναι. Εγώ πρότεινα, άμα θέλεις, να βάλουμε το Steve Madden εκείνο. Για που βοηθήσαμε λίγο ακριβώς που το πίσω, ακριβώς όπως πίσω σου. Εκεί, στο έχω έτοιμο με το... Ναι. Αυτό, που είναι ένα πολύ ωραίο μποτάκι, τετράγωνο τακούνι, sweat, πίπτο. Δηλαδή, όποια κοπέλα το κερδίσει, πιστεύω θα το ευχαριστηθεί πολύ. Λοιπόν, κάτσε να το φωτογραφίσω κιόλας, μόνο μην μπερδευτούν με τα αθλητικά. Ελπίζω πως θα το καταλάβουμε, έτσι. Μάλιστα. Εσείς συμμετέχετε στο σημερινό Βεβαίως, Black έχουμε Friday, και λέω, άντε, Friday, ό,τι Friday. Θέλω, λέω. Ναι. Έχουμε και εμείς, λοιπόν, Black Friday, γιατί φέτος είδαμε ότι το ζήτησε πολύ ο κόσμος. Το περίμενε, βασικά, εδώ και οι μέρες που δεν το περιμέναμε, γιατί πέρυσι δεν είχε γίνει τόσο... Εγώ πέρυσι δεν το ήξερα. Ναι, το κάναμε μόνο κάποια εμπορικά. Το φέτος, προσπάθησα να καταλάβω τι είναι. Ναι. Ό,τι καταλάβαμε φέτος δηλαδή. Το περίμενε ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι επιχειρήσεις ανταποκριθήκαμε γιατί το ζητούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Έχουμε και εμείς και σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Α, και online και offline. Black και δύο μέρες. Black σουκού, ναι, εντάξει, το κάνουμε λίγο παραπάνω. Καλά κάνετε. Όσο μπορούμε. Λοιπόν, το ανεβάζω. Οπότε τα λέμε σε λιγάκι. Κορίτσια μου, μπορείτε με την ησυχία σας να μπείτε να κάνετε τα ωραία σας like. Γράφτε και τα ωραία σχόλια, ρε κορίτσια. Δηλαδή, μην μου λέτε πού θα το δώσω το δώρο. Μην με αγχώνετε. Έχω πολλά άγχη κι εγώ. Μην νομίζετε. Μην νομίζετε ότι είμαι συνέχεια κουκουρούκου. Δεν είμαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ανεβάζω. Και γνωρίζετε πάντα ότι αν αυτό εδώ, το υπέροχο μποτάκι, καταφέρετε να το περάσετε από τις 70.000, θα δώσουμε και δεύτερο. Αν λοιπόν το ένα το δώσω με τα like, το άλλο θα το δώσω με τα σχόλια. Εντάξει, όχι παρεξηγήσεις. Έφυγε. Τέλεια. Τα λέμε σε λιγάκι. Ναι, ναι. Κραγιόν να βάλεις, σου έχει φύγει το κραγιόν. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το χορευτή που γνώρισες, που με έχουν τρελάνει από το πρωί, αν το πιστεύεις, που δεν είναι το στυλ τους, και ο Γρηγόρης και η Έλενη. Μου λέει, θα πάθεις πλάκα. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Καταρχήν είναι πανέμορφος, είναι ένας κούκλος. Πολύ. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λέω, παιδιά, εσείς μου μιλάτε για μπαλαρίνο. Θα με τρελάνετε. Ναι, ναι. Μου λένε, ναι, όχι, θα πάθεις πλάκα. Δες αυτό το θέμα, είναι καταπληκτικό. Είχε δίκιο ο Θοδωρής που πήγε να τον κάνει. Λέω, ρε, εσύ.
Είναι. Τι έχετε πάθει, λέω. Δηλαδή να μου το λέτε κανένα άλλο, το καταλάβαινα. Τώρα ο Γρηγόρη να μου λέγει τον Μπαλαρίνο, θα τρελαθεί, ναι, μου λέει. Λένε πολύ ωραία ιστορία, τον λένε κακό παιδί, είναι όμορφο, είναι έτσι. Είναι πολύ τραβηχτικό ο ίδιο και πολύ ελκυστική και η ιστορία του. Διότι τι οδηγεί έναν άνθρωπο στα 21 του χρόνια να ρίξει, να πετάξει τα σκουπίδια μια τεράστια καριέρα που βγαίνει μπροστά του. Αυτός είναι ο Σεργέη Παλούνιν, όπως λένε και οι Ρώσοι, Παλούνιν. Να την πετάξει τα σκουπίδια ενώ είναι πρώτος, ο νεότερος πρώτος χορευτής στην ιστορία της Βρετανικής Ακαδημίας Χορού. Για ποιο λόγο, η οικογένειά του έχει χωρίσει μεταξύ τους όλοι, προσπαθούν να δουλέψουν, να βρουν οποιαδήποτε δουλειά. Η γιαγιά έχει πάει στην Ελλάδα και φροντίζει μία κυρία για να μαζέψουν λεφτά για να τον βοηθήσουν στις σπουδές τους. Αυτός σπουδάζει σε ένα από τα καλύτερα, σε μία από τις καλύτερες σχολές, αυτός ο Ουκρανός, και ξαφνικά αυτό το παιδί λέει «Δεν αντέχω άλλο». Τον είχα δει εξώφυλλο σε ένα πολύ καλό περιοδικό με ένα βλοσιρό ύφος, με τατουάζ κλπ. Και λέω ποιος είναι αυτός ο Παλούνιν. Και ψάχνω και είναι όντως ο καλύτερος χορευτής της γενιάς του. Αυτό λοιπόν το παιδί είναι το αντικείμενο, ο πρωταγωνιστής ενός ντοκιμαντέρ που λέγεται «Χορευτής» και βγήκε χτες στα σινεμά και είναι πολύ εξομολογητικό το ντοκιμαντέρ, πολύ διεισδυτικό. Βλέπεις δηλαδή την ιστορία του και καταλαβαίνεις τι τον οθεί, τι τον όθησε να κάνει αυτή τη ρήξη με αυτό που τον πήγαινε σωστά για να γίνει ένας χορευτής σε ένα μπολσόι, σε ένα μεγάλο μπαλέτο, τι τον έτρωγε μέσα του και πώς κατάφερε να δημιουργήσει τις ευκαιρίες, μετανοημένος πια για αυτό που έκανε, για τον εαυτό του και να ανοιχτεί, να ανοίξει τους οριζοντές του και να ανοίξει και το ίδιο το μπαλέτο και να το βοηθήσει να μην γίνει ελιτίστικο για τους λίγους, αλλά λαϊκό για τον πολύ κόσμο. Το σημείο εκπλήξης σε αυτή την ιστορία είναι μια καταπληκτική χορογραφία με πρωταγωνιστή τον ίδιο που έκανε σε ένα εξαιρετικά δημοφιλές τραγούδι, το Take Me to Church του Hozier. Να το βλέπουμε εδώ πλάνα. Το Take Me to Church, το οποίο είχε βγει λίγο νωρίτερα, ξαναβγήκε με δική του χορογραφία και τον ίδιο να τα δίνει όλα. Και όπως είπε και αυτός, έκλαιγε από την αρχή ως το τέλος σε μια χορογραφία που έκανε ο ίδιος μαζί με έναν Έλληνα, ελληνοκύπριο φίλο του. Το έκανε εκατομμύρια views και βοήθησε πάρα πολλά παιδιά να δουν ότι το μπαλέτο τελικά δεν είναι πάνω σε μία σκηνή. Yeah. Δεν είναι μόνο αυτό που ξέρουμε, η λίμνη των κύκνων και τα πολύ γνωστά, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Αυτό θέλει να κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος λοιπόν βρέθηκε εδώ, στην Αθήνα, τέλος Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα της ταινίας του. Μας μίλησε, είναι πάρα πολύ γλυκός. Μας είπε ποιο είναι το ειδωλό του. Δεν είναι ο Νουρέγεφ, που τον λένε ο νέος Νουρέγεφ, το κακό παιδί κλπ. Είναι ένας γνωστός κακό παιδί ηθοποιός του σινεμά, του Hollywood. Φυσικά φωτογραφήθηκε με τα παιδάκια που ήρθαν να τον δούνε, να τον αγκαλιάσουν, να πάρουν ένα αυτόγραφο. Μίλησε για την Ελλάδα, για ένα τατουάζ το οποίο δείχνει τη σχέση του με την Ελλάδα, έχει πολλά και πολύ περήφανος γι' αυτά. Για τις φιλοδοξίες του, αλλά και για την κοπέλα με την οποία βρίσκεται μαζί, την Νατάλια Οσίποβα, και με την οποία θα παρουσιάσουν ένα ποτπουρί γνωστών χορογραφιών 1, 2, 3 του μηνός στο Παλάς, Δεκεμβρίου εννοώ. Άρα λοιπόν έχουμε το χορευτή, έχουμε τις εμφανίσεις του και έχουμε και μια συνέντευξη, πολύ φοβάμαι λένε αποκλειστική, έχουμε μια συνέντευξη που πραγματικά έχει ενδιαφέρον καθόλου μόνο για τους φίλους του μπαλέτου, αλλά για όλους εκείνους που θεωρούν ότι δεν υπάρχει στερεότυπο, δεν υπάρχει στεγανό. Να η απόδειξη. Σε γεια, μετά τις διαφημίσεις, παιδιά, είναι και 23. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ο Σεργέη Παλούνιν λοιπόν είναι ο χορευτής, βγαίνει αυτές τις ημέρες στις αίθουσες και μιλάει σε εμάς για τις πικρές του αλήθειες με πολύ γλυκό τρόπο. The jump, the spins, the elevation. It was amazing. Στα 27 του χρόνια, ο Σεργέη Παλούνιν, ο Ουκρανός χορευτής που αποκλήθηκε μυθικός και ατσάλινος, ένα σπάνιο ταλέντο που έλαμψε και κάει και νωρίς. Αναγεννήθηκε όμως εντυπωσιακά χάρη στην έμπνευσή του να χορέψει σπαρακτικά το γνωστό τραγούδι Take Me to Church του Ιρλανδού Hozier. Στο λυτρωτικό ντοκιμαντέρ του Steven Cantor The Dancer, ο χορευτής, ο Παλούνιν ξεγυμνώνεται, εξορκίζοντας τους δαίμονές του από την εποχή του λονδρέζικου εφιάλτη που έζησε στα κόκκινα, μιλώντας για τις θυσίες που έκανε αυτός και η οικογένειά του για να σπουδάσει, αποκαλύπτοντας παράλληλα την απερίσκεπτη όσο και τη γοητευτική πλευρά του χαρακτήρα του. It's very nice to see you in Greece. I believe you were here last time, it was last year, last Christmas, right? Yes, I was dancing with Svetlana Zakharova and I danced Giselle. How was the Greek audience? Amazing, I love Greece and I've been
to Athens a few times, and my grandma actually worked here for 10 years. That I saw in the documentary, actually. She was, as part of the sacrifice of the family for you and for your studies, your grandmother came to help to nurse somebody. She was looking after the lady. But you didn't see her for years. No, I didn't, no. Maybe once or two times. I think that you have. My first tattoo, and it's written in Greek. And it's on the heel. I actually messed it up. I should have done on the heel, but it's on the foot. Why did you do that tattoo? I was inspired by Greeks. For me, it was like a real man, the strength and the manliness. You know, of course, the other thing about Achilles, the heel, is the certain point, is the weakness. Did you have that in mind while you were? That's how I wanted to finish my career, my Achilles to be ripped. Oh no, come on, you're joking. When you were young, you seemed in the documentary very tender, very hardworking. There was nothing that led us to the conclusion that you might have such a an adventure. So it was more like I was disappointed maybe with the achievement of everything. When I got to the top of ballet world and dance, I thought, is that what I worked for? You know, and I couldn't join my family together, and I couldn't. So it was a lot of disappointment. And there was a lot of sacrifices on my family part and on my part. And the ballet industry didn't give me what I thought I should be given. Freedom and choices and help. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. That's happened with a Hozier song choreography that you did, I mean, with your friend under David LaChapelle, which moved so many millions of people. My friend is actually Greek. It's Jade Hel Christofi. His father is Greek, and I actually lived with his family is Greek, so I spent many years in a Greek family eating Greek food. But that, when the video came out, I realized instead of being bad guy, something amazing does to you being good. When we watch the poster of the film, we see the quotes like an icon, genius, revolutionary, James Dean of ballet, and the bad boy, of course, that is with you since I don't know how many years. Is it okay with you? Is as if they speak about somebody I'm else? I'm like cringing inside when somebody says it. I'm like, I love the poster. I worked on it with David. Yeah. And we had a good time making it, and it was fun. And that's the first time when I saw the movie, yeah, that day, because we watched the movie and I had many beers because I was like, I don't want to watch it. Is he your idol? Maybe Mickey Rourke. Mickey Rourke is Mickey my Rourke idol. Mickey Rourke is your yes, idol? Yes. I guess that you know him, you've met him. I did, yes. And I have his tattoo and he touched it. Oh, now that I know. A week ago. He's been a bad guy. It's a hard work to carry that negativity on you. And I think people who carry that, it's actually have a big heart. He gave me his trousers from Film Wrestler. The spandex? Yes, the green one. And I'm hoping maybe in the future I can do a movie with him. Το ειδωλό του, του χάρισε και αυτό το πράσινο το κολλητό και θέλει να γίνει ηθοποιός. Έχει ήδη κλείσει και έχει παίξει σε μια μεγάλη υπερπαραγωγή. Δεν μπορούσε να μου πει πια. Και αντί να είναι εγκλωβισμένος σε ένα θίασο, μπαλετικό, χορευτικό, προτιμάει να είναι καλεσμένος και να κάνει αυτό που θέλει όποτε το θέλει. Είναι σίγουρο να το ζητάνε γιατί είναι σπουδαίο ταλέντο. Και μάλιστα. Πολύ σημαντικό παιδί. Πότε είχαμε κάνει ένα θέμα και δεν το παίξαμε ποτέ, Βρετέρη, και λέγαμε για ιστορία. Τα Μπολσόι, για ποια, αυτά τα ρώσικα μπαλέτα, ποια είναι τα πιο γνωστά τους. Τα Μπολσόι. Με την ιστορία των Μπολσόι, 240 χρόνια ιστορίας, και η Οσίποβα που χορεύει με τον Μπολούνιν είναι η τελευταία μεγάλη θεωρητικά που έχει βγει μέχρι σήμερα. Και όντω τα μπαλέτα Μπολσόι από το 1776 που τα έφτιαξε η Αυτοκράτηρα, η Μεγάλη Κατερίνη, μέχρι και σήμερα έχουν περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα. Το σταθερό είναι όμως ότι βγάζουν πάντα φοβερές μπαλαρίνες, φοβερούς χορευτές που κάνουν καριέρα σε όλο τον κόσμο. Στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει θα δούμε και την ιστορία του κτηρίου, το οποίο κάηκε και ξαναφτιάχτηκε τρεις φορές. Εννοείται ότι ήταν το μεγαλύτερο κτίριο των τσάρων, αυτό που πρέσβευε την τσαρική οικογένεια, και μέχρι και σήμερα τα μπαλέτα Μπολσόι κρύβουν μέσα πάρα πολλά μυστικά. Εκεί επιβιώνει ο καλύτερος. Αυτός που δεν είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο
φεύγει. Και πώς φεύγει, θα δούμε μέσα στο βίντεο πάρα πολλές σύντρικες, πάρα πολλές αντιζηλίες, εκδικήσεις, ακόμη και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν φτάσει και στα δικαστήρια. Όλα αυτά για να μείνει στο τέλος η κορυφαία χορεύτρια. Το βίντεο που θα δούμε από την Κάλια Καστάνη έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και πολλά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της μεγάλης Πλιτσέσκα, για όπως τα ανέφερε η ίδια. Μπολσόι στα Ρώσικα θα πει μεγάλο. Μεγάλο σαν την αχανή στέπα ή τη βαθιά ανεξερεύνητη ρώσικη ψυχή. Τίποτα βέβαια δεν είναι μεγαλύτερο από τα μπαλέτα Μπολσόι. Τα πιο διάσημα μπαλέτα στον κόσμο. Το πετράδι στο στέμα της Ρωσίας που πριν λίγο καιρό συμπλήρωσε 240 χρόνια ιστορίας. Η περίφημη Ακαδημία του Μπαλέτου Μπολσόι ιδρύθηκε το 1776 από την αυτοκράτερα Μεγάλη Κατερίνη και αρχικά ήταν ένα μικρό φυτώριο χορού για παιδιά άπορων οικογενειών. Αργότερα εξελίχθηκε στην πρώτη επαγγελματική σχολή χορευτών στη Ρωσία, η οποία θα κέρδιζε παγκόσμια φήμη για την τεχνική κατάρτιση και την ερμηνευτική δυνότητα των σπουδαστών της. Μια δυνότητα που για να επιτευχθεί γινόταν, όπως λέει ο μύθος, ακόμα και χρήσιμα στοιχείου πάνω στα πόδια ή τα χέρια των σπουδαστών που δεν άγγιζαν την τελειότητα. Μυθικά ονόματα του κλασικού χορού όπως η Πλισέσκαγια, η Μαξίμοβα και ο Βλαντιμίρ Βασίλειεφ υπήρξαν μαθητές στον Μπολσόι και μέρος της γοητευτικής και πολυτάραχης ιστορίας του θεάτρου, που κάει και τρεις φορές, το 1805, το 1812 και το 1853, ανακατασκευάστηκε άλλες τόσες και αποτέλεσαν επανάληπτο σύμβολο της τσαρικής κλειδής. Βέβαια, τα πρώτα χρόνια του Μπολσόι οι παραστάσεις γίνονταν σε ιδιωτικές κατοικίες, όπως ήταν η συνήθεια. Στη σκηνή του θεάτρου Μπολσόι έκαναν πρεμιέρα πολλά φημισμένα έργα γνωστών συνθετών, όπως για παράδειγμα η Λίμνη των Κίκνων του Πιότ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι Μπολσεβίκοι θέλησαν να ανατινάξουν το θέατρο. Στην πορεία όμως άλλαξαν γνώμη και το κράτησαν ανοιχτό, αφού αφαίρεσαν τους πολυελαίους και τα ακριβά στολίδια του, κάνοντας το σύμβολο της Σοβιετικής ισχύως. Εδώ, στην καρδιά της Μόσχας, μια ανάσα από το Κρεμλίνο και την κόκκινη πλατεία, εκφωνήθηκαν μερικές από τις πιο ιστορικές ομιλίες του Λένιν και του Στάλιν. Ακόμα και σήμερα στη Νέα Ρωσία, το Μπολσόι είναι ένα σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και ισχύως. Απασχολεί πάνω από 3.000 εργαζόμενους και 220 χορευτές, 220 αστραφτερά ταλέντα. Μόνο οι ξεχωριστοί γίνονται δεκτοί εδώ. Και αυτό εξηγεί τις ιστορίες. Ιστορίες που πάνε πίσω 240 χρόνια, σχεδόν όσα και τα χρόνια ζωής του θρυλικού θεάτρου. Απίθανοι αστικοί μύθοι για εκείνον που κάποτε πέταξε στη σκηνή μια ψόφια γάτα, μαζί με τα λουλούδια του φινάλε. Ιστορίες για ξυπνητήρια κρυμμένα μέσα στο κοινό, ρυθμισμένα να χτυπήσουν στη μέση του μαγικού σόλο μιας Ζιζέλ. Για καρφίτσες μέσα στα κοστούμια. Τριμμένα γυαλιά κομμένα μέσα στις πουέντ. Και ξεφτισμένες κορδέλες παπουτσιών που σπάνε στη μέση μιας πυρουέτας, για να πέσει η μπαλαρίνα και να ταπεινωθεί. Το Μπολσόι είναι ο ναός, αλλά και το νεκροταφείο των χορευτών του. Το μέρος όπου η αδύναμη, η λιγότερο ευέλικτη, η λιγότερο τέλειοι δεν επιβιώνουν. Στην αυτοβιογραφία της, η θρυλική μάγια Πλιτσέσκαγια που χόρευε στα Μπολσόι επί σχεδόν 5 δεκαετίες, κάνει λόγο για θανατερές σύντρικες στα παρασκήνια και ομυρικές μάχες μεταξύ αντίζηλων χορευτών. Η κρυφή εμπόλεμη ζώνη του θεάτρου ήρθε ξανά στο προσκήνιο το 2013, όταν ένας μασκοφόρος επιτέθηκε με οξύ στον πρώην πλέον καλλιτεχνικό διευθυντή των μπαλέτων Σεργέι Φιλίν. Δράστης της επίθεσης ήταν, όπως αποδείχθηκε, ο 29χρονος πρώτος χορευτής των Μπολσόι, Παβέλ Τμητρισένκο, ο οποίος συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση. Ο Φιλίν έμεινε τυφλός από το ένα μάτι. Αυτή η απόπειρα δολοφονίας ήθελε να προσθεθεί σε ένα κύκλο σκανδάλων τα οποία είχαν αρχίσει λίγα χρόνια νωρίτερα με την ανακατασκευή του ιστορικού θεάτρου που στήχησε σύμφωνα με υπολογισμούς το ποσό σκάνδαλο των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, η πρίμα μπαλερίνα Σβετλάνα Ζαχάροβα είδε το όνομά της εκτός διανομής και κατηγόρησε ευθέως τον διευθυντή τον Μπολσόι για αποκλεισμό. Και αμέσως μετά, μια ακόμα χορεύτρια, η Αναστάσια Βολοτσκόβα, η οποία είχε επίσης εκδιωχθεί το 2013 από τον Μπολσόι με την αιτιολογία ότι ήταν πολύ βαριά, δηλαδή 49 κιλά σε 1,70 ύψος, αποκάλυψε στην τηλεόραση του BBC πως η διεύθυνση των Μπολσόι εξέδιδε περίπου ως μαστροπός κάποιες από τις κορυφαίες μπαλερίνες σε πλούσιους Ρώσους επιχειρηματίες και ισχυρούς παράγοντες. Οι κεφαλαίες των μπαλέτων, όπως είναι φυσικό, απέρριψαν την κατηγορία μεταβδηλυγμίας. Το περίεργο είναι πως όλα αυτά τα σκάνδαλα αύξησαν, μάλλον παρά μείωσαν το ενδιαφέρον του κοινού για τον Μπολσόι. Ίσως γιατί ο κόσμος που παρακολουθεί το χορό λατρεύει ταινίες σαν το Μαύρο Κύκνο του Ντάρεν Αρονόφσκι και ειδονίζεται να χαζεύει από την κλειδαρότρυπα τα παρασκήνια μια ζωής που είναι τόσο δραματική και τρομακτική και περιπετειώδης όσο μια ταινία. Μερικές φορές ακόμα περισσότερο. Απίστευτο.
Φοβερή ιστορία. Τα μπαλέτα Μπολσόη που έρχονται και στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο, έτσι και χριστουγεννιάτικες μέρες. Όποιος ψάξει ενδιαφέρεται θα δει. Είναι καλά που δεν έγινες μπαλαρίνα. Δόξα και εσύ μπαλαρίνος. Γιατί και θα πήγαινες να χόρευες και στο Χόζιερ με αυτό το κολάν, το διάφανο. Χάσαμε και αυτό το θέαμα. Τι ατυχία. Αφού είμαστε στη Ρωσία, να πεταχτούμε λίγο πιο δίπλα Τσετσενία. Στη γλυκιά, την όμορφη Τσετσενία, καθόλου. Γάμο στην Τσετσενία. Πες, πάω εγώ, γκαβώνομαι εκεί με ένα Τσετσένο και πρέπει να παντρευτώ τον Τσετσένο. Καταπληκτική περίπτωση για την ύφη Τσετσενία. Αφού φορέσει ένα νηφικό που θες περίπου 3,5 μέρες να στο βολέψουν οι φίλες. Τι εννοεί, θέλω να το δεις. Θέλω να το δεις. Πάνω απ' όλα η απλότητα. Ό,τι ατραντές σε μένει υπάρχει στο σπίτι, το κοπανά επάνω, βλέπεις. Φοράς αυτό το νηφικό που είναι καμιά 15 κιλά. Φεύγεις. Ωραίο, εντυπωσιακότατο βέβαια. Ένα κοριτσάκι να το βάλεις αυτό το νηφικό. Μα εκεί έτσι παντρεύονται ούτως ή άλλως. 17-18 η νύφη, 20 ο γαμβρός. 20 ο γαμβρός. Φεύγεις τώρα, βλέπεις εκεί γλεντοκοπάει κόσμος. Ωραίο είναι το κορίτσι. Τι βρήκες καλέ να πεις. Θα ακούσετε έθιμα του γάμου. Τόνισε τον Μπελά. Τον Μπελά πρώτα απ' όλα, δεν το συζητώ, αλλά και τα γλυκά έθιμα. Αφού φεύγει η νύφη, πάνε και την παραλαμβάνουν να την πάνε στους συγγενείς που θα δουν το γάμο. Όχι, μην περιμένεις να δεις τη μάνα της, τον πατέρα της και τους υπόλοιπους. Αφού στην Τσετσενία απαγορεύεται να πάνε οι συγγενείς της νύφης στο γάμο. Και τι. Τρογοπίνουν μόνο του γαμβρού. Ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τρογοπίνουν μόνο. Δεν μπορούν να χαρούν κι αυτοί μαζί με τη χαρά του παιδιού του. Στην Τσετσενία όχι, να πάνε αλλού, στην Αντίπαρο. Εδώ λοιπόν. Στην Τσετσενία τρογοπίνουνε. Η νύφη δε θα περάσει μια πολύ βολική μέρα ούτως ή άλλως στο γάμο της, αφού με αυτό το νυφικό που βλέπεις θα πηγαίνει γύρω-γύρω στο γάμο και θα εξυπηρετεί τους συγγενείς του γαμβρού. Πώς, δηλαδή, τι θα τους κάνει. Θέλουν νερό, θέλουν πιωτή, θέλουν φαγή, θα τρέχει νύφη και συν τη άλλη την ώρα που θα τα πηγαίνει. Αυτό το υπερθέαμα, την ώρα που θα τα πηγαίνει, θα ακούει και κάποιες βρυσές. Γιατί όπως ξέρεις, το συμπεριφέρει. Το έχουν για γούρι. Το έχουν για γούρι να τη σχολιάζουν. Αν αντιδράσει, θα χαλάσει ο γάμος. Δηλαδή, πάει αυτή με το νερό και τη λέει η άλλη που πας μωρή κουδουνίστρα. Δεν πρέπει να αντιδράσει η νύφη, θα μείνει παγωμένη. Πού τα ανακάλυψες αυτά. Βέβαια, βλέπω τα καλά έθιμα του γάμου για να το σκεφτώ. Άμα είναι να πάει Τσετσενία. Πες και για τον γαμπρό που δεν πάει καθόλου. Ο γαμπρό. Τι είναι που δεν πάει καθόλου. Δεν πάει στο γάμο. Δεν πάει ο γαμπρό. Παντρεύεται αυτή μονάχη. Αυτή, αυτό είναι το ντεσού. Ότι θα πάει εκεί, θα δει συμπεθέρια, όλα τα υπόλοιπα ξαδέρφια να τη βρίζουν με τον νυφικό και αυτή να μην αντιδρά. Ο γαμπρό θα λείπει από το γάμο. Πώς θα παντρευτεί. Παντρεύεσαι χωρίς άντρα. Ο γάμος θα γίνει κανονικά. Ο γαμπρός θα λείπει, θα τα πούνε μετά. Και από ό,τι μαθαίνω, αν τις επιτρέψουν κάθεται. Δηλαδή, κρατάει 5 ώρες το γλέντι. Όρθια. Αυτή έτσι όπως τη βλέπεις εκεί πέρα θα μείνει έτσι όρθια. Αν σου επιτρέψουν και σου πούνε. Θα σου πούνε κάθεται, να κάτσει δηλαδή. Να κάτσει. Ναι. Θα σου πούνε σοριάσου σε μια καρέκα. Αν δεν τις το επιτρέψουν, θα πάει και θα σοριαστεί μετά λιπόθυμη. Όπω δύσκολα τα πράγματα στο εκεί. Το δημόσιο νοσοκομείο τη Τσετσενία. Όχι, ωραία έθιμα. Είναι πολύ ωραία έθιμα. Πολύ υπερτσενία. Άλλο ένα λόγο. Κακό κορίτσι. Λατρεύω το γάμο. Εσύ δυναμικό. Είσαι κακό κορίτσι, εσύ. Εσεί πάλι που είσαστε τα καλά μου κορίτσια, να προλάβω να σα ενημερώσω ότι ανέβασα πριν από 3 λεπτά και δεύτερο μποτάκι μπήκα μόνη μου. Αυτό. Που είναι ωραιότατο, είναι το στυλ που μου αρέσει. Τελείως. Πιο κλασικό δεν υπάρχει. Μυτερό μπροστά, λεπτό τακουνάκι πίσω, όλο μονοκόμματο μέχρι εδώ. Εσωτερικά η. Πώς το λένε, φερμουάρ. Το φερμουάρ μας. Απλό, κλασικό, διαχρονικό. Και αυτό εδώ που ανέβασα στο Instagram, που έχει βεβαίως την τσαχπινιά μπροστά που είναι ανοιχτό. Άλλο τακούνι, περίπου ίδιο στυλ. Δεν τα λες ίδια. Καταρχήν, είναι και άλλο το υλικό, έτσι. Αυτό είναι δέρμα, το βλέπετε. Και αυτό επίσης το βλέπετε, ότι δεν είναι δέρμα. Είναι σουέντ. Είναι σουέντ, ναι. Ναι. Είναι σουέντ. Λοιπόν, δύο διαφορετικά είδη, πάλι όμως το μποτίνι. Μποτάκι, ναι. Τα αφήνω μποτάκι. Λοιπόν εδώ και το ένα και το άλλο για να τα απολαμβάνετε, να τα βλέπετε. Α, όχι, εδώ πέρα λέει πικολίνο, δεν κάνει. Πειράζει, εδώ όμως που λέει, μπορώ να τα αφήσω. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό τι είναι, είναι Steve Madden. Αυτό είναι Steve Madden, ναι, και αυτό είναι NAC. NAC, ωραία. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που φοράω εγώ, με τη διαφορά που το δικό μου έχει μέσα εσωτερική φιάπα. Mm. Δηλαδή, αν μια γυναίκα θέλει να είναι πιο ψηλό το τακούνι. Θα το βάλω κάτω μαζί σου. Άκου τι θέλω να πω όμως εγώ. Ναι. Εκτός από την εσωτερική φιάπα που έχει μέσα, το λέω και για μια γυναίκα που ξέρει καλύτερα καθεμία μας ξέρουμε τα δαχτυλάκια μας, τα ποδαράκια μας, το κουντεπιέβα πώς είναι. Αυτό εδώ που σας δείχνω, που το ανέβασα φωτογραφία, είναι πιο μυτερό από ναι. αυτό. Ναι, ναι. Αυτό ναι, είναι μυτερό, αλλά κάνει ένα γλυκό τελειωματάκι. Είναι λίγο πιο στρογγυλό μπροστά. Δηλαδή, ναι, καταλάβατε, το λέω για τις γυναίκες που ίσως υπάρχουν και αυτές που δεν αντέχουν το πολύ. Τη μύτη, ναι, γιατί τις πιέζει πολύ ή έχουν κότσες που πολλές δηλαδή, γυναίκες. Θέλετε μποτάκι κλασικό, μα είτε το ένα είτε το άλλο, δοκιμάστε ποιο, στο δικό σας πόδι. Θα νιώθετε και ωραία, αυτό θα δείχνει ωραία ούτως ή άλλως. Γιατί είναι αυτή η γραμμή πολύ κλασική. Απλά να δείτε κι εσείς ποιο σας κάθεται καλύτερα.
και από τα κούνη. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε λίγο τώρα. Λοιπόν, μποτάκια σήμερα φέραμε. Γιατί είναι το παπούτσι που φοράμε τώρα. Θα σε ξαναρωτήσω για το τη σημερινή Black μέρα. Αρχίζουμε να μαθαίνουμε αυτό το. Γιατί να μην εκμεταλλευόμαστε αυτές τις ευκαιρίες. Βέβαια. Πες μου κάτι, επειδή εσείς, άσχετα τώρα τι βγάλαμε εμείς σήμερα, έχετε εκτός από γυναικεία, έχετε ένα κάρο παιδικά, έχετε αθλητικά, έχετε μπότες, τα γουνάκια, τα άγκ, τα μπίξε, δείξε. Τα έχετε όλα, αντρικά αυτά. Αυτό ισχύει για όλα. Για όλα. Για όλα. Για όλη τη συλλογή. Να μπορεί να μην είναι ιδιαίτερη. Μόνο έκπτωση. Στο μαγαζί μπορώ και από το site σας να αγοράσω. Και από το site και www.nak.gr. Και www.nak.gr. Λένε και πες μου λίγο να πάρω μια ιδέα, ας πούμε, να καταλάβω. Ας πούμε το μποτάκι, τα δύο μποτάκια που ανέβασα εγώ, να δω περίπου σε τι τιμή είναι. Γιατί εγώ διαλέγω πάντα με το γούστο μου, τιμές δεν ρωτάω ποτέ. Δεν μας συμφέρει εξάλλου. Αυτά αφού το δίνουμε δώρο. Γιατί να ξέρουμε πόσο κάνει. Δεν τις ξέρω κιόλας για να είμαι ειλικρινής, με ρωτάει πολλοί κόσμος. Εντάξει, και εγώ δεν τις ξέρω. Ξέρω σχέδια, δεν ξέρω τιμές. Οπότε. Και εσείς που βλέπετε από το σπίτι, αν θέλετε να δείτε λοιπόν πόσο black είναι η δικιά τους Friday, που ισχύει και για αύριο, μπείτε τώρα στο site να το δείτε. www.nak.gr. Πάμε λοιπόν να τα πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φέρει λοιπόν πάρα πολλά μποτάκια. Τα μποτάκια μας διευκολύνουν, γιατί δεν είναι σαν την μπότα που μας δεσμεύει στο πώς θα το φορέσουμε. Το μποτάκι μπορούμε να το φορέσουμε από το πρωί με το τζιν μας. Θα εντάξει. Φύγω μια μέρα. Είμαι το παντελονάκι μας στη δουλειά ή στη βόλτα μας. Είναι το ποτάκι σταθερό, δηλαδή ξεφεύγουμε από τη γόβα. Και μπορούμε να το φορέσουμε πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Έχουμε φέρει λοιπόν πάρα πολλά μποτάκια. Ναι. Κοίτα, εγώ όμως τη βρήκα και μου άρεσε τώρα. Ναι, κάτι καινούργιο. Και φοράω και τα μαύρα και δείχνει ακόμα καλύτερα. Γιατί φαίνεται. Αυτό ας πούμε τώρα εδώ. Τσαντάκι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέγαμε τώρα μποτάκια κλπ. Αλλά να μην το δείξω που είναι τόσο γλυκούτσικο. Τόσο τσαχπίνικο, τόσο θηλυκό, τόσο νόστιμο και δεν έχει και ηλικία. Το βάζει 16χρονη, το βάζει 30, το βάζει και η Ελένη που δεν έχει ηλικία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραίο τσαντάκι, νακ, μεταλλικό, υπάρχει και σε ένα υπέροχο χρυσό ντέρτι και μαύρο, δερμάτινο το έχουμε φέρει. Είναι νακ. Και το φέραμε επειδή είναι μικρό. Γιατί είναι μια πρόταση για, και για βραδινές εμφανίσεις, αλλά και επειδή τώρα πλησιάζουν σιγά σιγά οι γιορτές και μπαίνουμε σε διαδικασία να σκεφτούμε τι θα φορέσουμε, τι θα ψωνίσουμε, πώς θα ντυθούμε στα ρεβεγιόν, στις γιορτές. Και για δώρο είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Άτο. Πάρα πολύ όμορφο. Τώρα και είναι μικρό, αλλά χωράει και δύο πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι βάζει μόνο το. Όπως τα κλατς που βάζει μόνο κραγιόν κινητό. Μπορεί να βάλει και δύο πράγματα. Έχει χώρο, γιατί εδώ πέρα κάτω είναι σαν μπουκί, είναι ανοίγει. Και μαλακό, μπράβο. Μπορεί να βάλει πολύ μαλακό. Ναι. Οπότε λοιπόν. Βολεύει πολύ. Μια που έδειξες τα μεταλλικά, ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτά τα μποτάκια εδώ, αυτή την κατηγορία, γιατί φέτος το μποτάκι έχει γίνει λίγο πιο ενδιαφέρον και πιο ροκ, σαν αυτό εδώ, το οποίο είναι όλο σαν τρακτερωτό, δηλαδή κάνει σαν γρέ μάλλον, έχει τρακτερωτό, και είναι μεταλλικό, είναι ασημένιο, υπάρχει και με μαύρο, σε μαύρο το ίδιο, το οποίο το βλέπουμε λίγο λαμπυρίζει, δηλαδή κάνει μια ομορφιά. Ενώ είναι μαύρο, ξεφεύγουμε λίγο. Μπορούμε να το φορέσουμε και βράδυ με ένα ωραίο δερμάτινο παντελόνι και με το παλτό μας και να κάνουμε μια εμφάνιση. Τα αγαπούλα, αυτά εδώ πώς τα φοράω, με παντελονάκι. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, για μέρες μου λέω αυτά. Αυτά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα φορέσουμε. Με φορεματάκι όπως σαν αυτό που φοράω εγώ σε αυτό το μήκος που είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Με φούστα σαν γιατί αυτή που φοράς εσύ. Πίσω, το βλέπετε. Ναι. Με παντελόνια σίγουρα είναι υπέροχα. Δεν το συζητώ και είναι και πολύ εντυπωσιακό. Είναι Dune London. Είναι μια πολύ καλή βρετανική. Η μάρκα την οποία ξεκινήσαμε φέτος έχει πολύ fashion κομμάτια, δηλαδή έχει αυτά και έχει και όλα αυτά με τα τακούνια, τα strass, εκείνη την παρεούλα από στη γωνία. Δίνουν πάρα πολύ έμφαση στα τακούνια, δηλαδή έχουν ιδιαίτερα παπούτσια. Τώρα αυτό το παπούτσι, ενώ είναι ένα μαύρο μποτάκι σουέδ, το τακούνι κάνει όλη την ομορφιά. Δεν το συζητώ. Και γκρι, διαφορετικά. Πάρα πολύ ωραία μποτάκια. Και αρέσουν πολύ. Γενικά τώρα φέτος, επειδή πειραματίζονται οι σχεδιαστές, κάνουν μεταλλικά, κάνουν τακούνια, είναι λίγο πιο ιδιαίτερα και τα πιο χαμηλά παπούτσια. Mm-hmm. Αυτά εδώ. Αυτά είναι NAC, πάλι μεταλλικό, Chelsea Boot. Να θυμίσω ότι τα μποτάκια αυτά που έχουν εδώ το λάστιχο είναι τα βρετανικά μποτάκια με το. Που λέγονται Chelsea τέλος πάντων, τα οποία υπάρχουν σε διάφορες εκδοχές. Αυτό θυμίζει λίγο καουμπόικο με Chelsea. Και αυτό ας πούμε έχει μεταλλικό. Το βλέπουμε, είναι δουλεμένο το δέρμα, είναι λίγο σαγρέ και κάνει σαν μεταλλικό, λαμπυρίζει, οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο. Και αυτά τα δύο θέλω να δείξω, τα οποία αρέσουν πάρα πολύ στις γυναίκες. Το ένα είναι μπρονζέ, νομίζω φαίνεται στην κάμερα, κάνει λίγο σαν του χαλκού το χρώμα αυτό και έτσι γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον. Και από την άλλη είναι ασημένιο.
Chelsea boot και αυτό. Το τακούνι είναι περίπου 5 εκατοστά, τετράγωνο, οπότε μας διευκολύνει και όλη την ημέρα να το φοράμε. Αυτό? Αυτό είναι ένα. Πώς θα το φορέσω. Ναι, αλλά αυτό... πώς θα το φορέσω, για μάθε με. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι ankle boot χαμηλό, δηλαδή κατεβαίνει κάτω από τον αστράγαλο, είναι σαν να φοράς γόβα. Ναι. Με οτιδήποτε φοράς, δηλαδή η γόβα πάει είναι ένα παπούτσι που πάει με όλα. Μπορείς να φορέσεις και αυτό το μποτάκι, γιατί δεν ανεβαίνει ψηλά, ούτως ώστε μια κοπέλα η οποία έχει χοντρό αστράγαλο ή τέλος πάντων η γάμπα της δεν την κολακεύει να μην μπορεί να το βάλει. Οτιδήποτε είναι πολύ παρτό, όπως και αυτό το μποτάκι. Mm. Είναι πολύ κομψό και θυμίζει γόβα, γιατί κατεβαίνει πολύ χαμηλά ένα αστράγαλο. Μητερό. Πολύ αυτά ωραία. Είναι ακόμα στη μόδα. Φυσικά. Πάντα το animal είναι. Πάντα, ε. Και φέτος είναι πολύ δυνατή μόδα. Υπάρχουν πάρα πολλά παλτό, παπούτσια. Γενικά το λεοπάρ είναι το πιο σικάτο animal, το λεοπάρ. Δηλαδή είναι το υποστηρίζουν για χρόνια όλες οι μπράντες, γιατί είναι το πιο σικάτο. Τι άλλο να πούμε. Να πούμε για όλα αυτά τα ψιλοτάκουνα σαν αυτό, το οποίο εσένα σου αρέσει πάρα πολύ και το έχεις φορέσει. Πολύ, και το έχω φορέσει πολύ, ναι. Το οποίο ουσιαστικά είναι το ίδιο με το μαύρο που δίνουμε δώρο. Είναι ακριβώς το ίδιο καλαπόδι, ίδιο σχέδιο, απλά αυτό είναι μεταλλικό και εκείνο είναι μαύρο. Και μόλις ανακάλυψα και ένα ακόμα πιο ψιλοτάκουνο για αυτή που θέλει να το φορέσει και να είναι ακόμα πιο ψηλό και με φιάπα από κάτω και πολύ μυτερό, αλλά πολύ ψηλό. Και έχει και εδώ πέρα και πίσω έχει φιάπα, βλέπετε, από εδώ ξεκινάει το πόδι να πατάει, από αυτό το σημείο και πάνω. Εσωτερικά δεν φτάνει μέχρι εδώ είναι. Για να σε ξεκουράζει κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλό τα κούνε. Ναι. Αλλά τελικά δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στους 7 πόντους, max, αυτό που απορροφάς και δεν κουράζεσαι. Τα καλτσάκια πού τα έχεις, γιατί δεν φοράω καλτσάκια τώρα. Βεβαίως, μου σου. Θα βάλουμε κανένα μποτάκι να το δούμε λίγο πώς είναι. Και εγώ να αλλάξω. Ωραία, τότε να πάμε σε διαφημίσεις να το δούμε φορεμένα. Ναι, βεβαίως. Ωραία, για πάμε σε διαφημίσεις, αλλά εσείς μην ξεχνιέστε. Πρέπει να μας κάνετε like στο Instagram και retweet στο Twitter. Δύο διαφορετικά μποτάκια θα βρείτε, παιδιά. Λοιπόν, σας περιμένω. Διαφημίσεις. Λοιπόν, αλλάξαμε. Για ξαναπες μας πάλι, αυτό είναι το πανύψιλο που είναι ΝΑΚ. Είναι ΝΑΚ, ναι. Είναι ψιλοτάκουνο στιλέτο. Πρέπει να είναι γύρω στους 15-16 πόντους. Λοιπόν, ναι, αυτό που μου έλεγε πριν ότι δεν το καταλαβαίνεις, ενώ είναι πανύψιλο, είναι αλήθεια. Γιατί είπαμε, είναι αυτή η μεγάλη φιάπα μέσα και μπροστά και πίσω όμως. Και έτσι το πόδι ξεκινάει από εδώ και σηκώνεται. Άρα είναι πιο ξεκούραστο. Αυτό μου είπες ότι ταιριάζει και με το δίσκο που έχω σήμερα. Ναι, εγώ νομίζω ότι τώρα είναι πιο. Αλήθεια. Ναι, είναι πιο αρμονικό. Γιατί φοράς δερμάτινη pencil φούστα, μαύρο t-shirt και τώρα αυτό το άγκλι μποτάκι το απογειώνει τον δίσκο. Ναι, αλλά εγώ βρήκα μέσα στο καμαρίνι μου τα άλλα σας παπούτσια που σήμερα δεν έχετε βγάλει γόβες, αλλά δεν με πειράζει εμένα καθόλου. Γιατί εγώ έχω τη δικιά μου συλλογή. Και θέλω να πω, δεν ξέρω ποια είναι η εταιρεία είναι, γιατί έχετε τόσες πολλές φίρμες. Τέτοιο ωραίο κλασικό γοβάκι από τα σπάνια που έχω φορέσει. Γιατί έχει φοβερή φόρμα. Έχει το σχεδιάκι της που είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι μπορεί να έχει οποιοδήποτε εύκολα στην τουλάπα του. Και έχει και αυτή την τζαχπινιά με τη διχρωμία εδώ, το μεταλλικό και μπροστά το. Όλο το μπερδεύω, το σουέτ. Ναι, ναι, σουέτ. Σε αυτό το πολύ ωραίο χρώμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Δεν βλέπω τι λέει. Bruno Mali. Bruno Mali είναι εταιρεία Ιταλική. Μου λέω και τι το πηγαίνω. Είναι πασίγνωστη εταιρεία. Ναι, δεν χρειάζεται να το πηγαίνω εγώ. Εγώ θα το πω, το ξέρω. Μεγάλη εταιρεία και αυτή η υπέροχη γόβα υπάρχει ακριβώς ίδια σε μαύρο χρυσό που είναι πολύ ωραία για γιορτές. Θα δείξουμε γόβες στην επόμενη παρουσίαση. Ωραία, μακάρι να προλάβουμε να τις δούμε. Να ετοιμαστούμε για Χριστούγεννα. Γιορτές αυτά, εντάξει, δεν λέω, αλλά θέλουμε. Θα έρθουν γόβες με ψιλοτάκουνα να ετοιμαστούμε για τις γιορτές. Τι φοράς εσύ? Εγώ φορέσα flat. Για να δείξω λίγο αυτά τα μποτάκια λοιπόν, που λέμε ότι είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Φέτος είναι στα flat μποτάκια η μύτη, που γενικότερα δεν τη βλέπαμε παλιότερα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μποτάκι Mark Fisher, το οποίο μπροστά, αν βλέπουμε στη μύτη, έχει και μια πολύ μικρή μεταλλική λεπτομέρεια εδώ, το οποίο είναι για αυτούς που παρατηρούν τις λεπτομέρειες. Chelsea boot με χαμηλό flat, αλλά έχει εντάξει 3 πόντους τακούνι, οπότε είναι ξεκούραστο, μας ξεκουράζει και τη μέση. Και από την άλλη φορά πάλι Mark Fisher. Αυτό το μποτάκι θυμίζει λίγο καουμπόικο, γιατί δίνει έτσι μια τέτοια αισθητική, επειδή έχει το ξύλινο πάτο, το τύπου ξύλινο πάτο μάλλον. Είναι σουέτ, έχει και εδώ λάστιχο, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να το φορέσουμε. Και είναι χαμηλά πολύ στον αστράγαλο, αυτό που λέμε δηλαδή χαμηλό ankle boot, για να κολακεύει και με όλα τα ρούχα. Δηλαδή μπορούμε να το φορέσουμε και με φούστα, εντάξει τώρα με αυτή δεν κολακεύει πολύ, αλλά είναι πολύ ωραίο μποτάκι. Λοιπόν, δύο διαφορετικά έβαλα, διότι εμένα είπαμε είμαι λίγο της πιο κλασικής κατάστασης και τι εννοώ. Μ' αρέσει αυτό το μποτίνι πολύ. Σαν ομορφιά μ' αρέσει. Εγώ όμως θέλω τα μποτάκια μου να είναι λίγο πιο ψηλά.
Ναι. Τώρα, μην με ρωτήσεις, γιατί εγώ δεν είμαι αυτή που λέω: ρε παιδιά, δεν θέλω να κόβει το πόδι, να μην το ανεβάζουμε, να μην το αυτόνομο. Γιατί μ' αρέσει πιο πολύ αυτό όταν σηκώνεται λίγο πιο ψηλά, νομίζω εγώ τώρα ότι κάπως κάθεται καλύτερα στο πόδι, το φαντάζομαι. Τέλος, εγώ στο μυαλό μου έτσι το πάω. Τώρα, είναι πιο μποτάκι. Όταν το, αυτό που φοράς δηλαδή τώρα εσύ είναι το μαύρο πιο είναι μποτάκι. Αυτό που σας έχω ανεβάσει δώρο, έτσι. Το ολόμαυρο που σας έλεγα, το μητερό κτλ. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο πάλι που βρήκα που μου αρέσει. Απλά έχει μπροστά αυτή την έντονη φάσα που είναι πολύ τσαχπίνικο όμως. Κοίτα, αυτά τα μποτάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πιο κλασική εκδοχή του. Από τα μποτάκια τέλος πάντων. Εσένα σου πάνε και πολύ και τα προτιμάς γιατί έχεις λεπτό αστράγαλο. Οπότε σε κολακεύει πάρα πολύ. Αλλά τη δηλαδή, μέση γυναίκα. Έχω χοντρό αστράγαλο, θα βάλω το τελείως κοντό να φανεί ο χοντρός μου αστράγαλος. Δεν ξέρω, είναι ανάλογα και πόσο μακρύ είναι το πόδι, παίζουν και άλλα πράγματα. Ναι. Αλλά σε εσένα, ας πούμε, που έχει αυτό τον αέρα, έχει κάνει εδώ αυτό, δείχνει πολύ κομψό γιατί δείχνει ωραίο το. Κοίτα τι ωραία. Είναι καλλίγραμμο. Μια κοπέλα η οποία αυτό θα δέσει πολύ, θα μπουχτίσει μέσα. Ναι. Μπορεί να μην την κολακεύει τόσο πολύ. Γι' αυτό θα βάλουμε και κανονική μπότα, ενώ μέχρι επάνω, όσο επάνω θέλει ο καθένας, διότι υπάρχει στο καθενός αυτό που του ταιριάζει. Δεν μπορεί να ταιριάζουν όλα σε όλους μας. Σίγουρα. Γι' αυτό λέω, καλό είναι να μπορούμε να δοκιμάζουμε. Ακόμα και εσείς που λέτε, δεν έχω στην περιοχή μου, θα τα πάρω από το e-shop τους. Ναι, θα τα πάρεις, αλλά αν δεν σου κάτσει καλά στο πόδι, τα ξαναστέλνεις πίσω και σου το έλυνε ένα άλλο ζευγάρι. Δηλαδή, μην αγχώνεστε και με αυτά. Καλό είναι να τα δοκιμάζουμε. Λοιπόν, μπότες. Αυτό θα ήθελα να βάλω. Για πες μου λίγο για τις μπότες. Λοιπόν, μπότες, εδώ έχουμε φέρει μόνο γόνατο. Καλά, και πάνω από το γόνατο. Υπερ θέμα, ναι. Πού να την βάλω με τη στενή τώρα την φούστα μου. Δεν θα πάει. Παρ' όλα αυτά, να θυμίσω ότι φέτος είναι πάρα πολύ στη μόδα η φούστα να περνάει πάνω από την μπότα, αυτό το 70's. Οπότε και με αυτό που φοράς μπότα από μέσα και από πάνω να περνάει η δερμάτινη φούστα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλές μπότες στο γόνατο και πάνω από το γόνατο, σε πάρα πολλά τακούνια διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε flat sweat Steve Madden, η οποία ανεβαίνει και μπορούμε να τη δέσουμε και πίσω εδώ, οπότε να μην μας πέφτει την ώρα που θα κινούμαστε ή κατά τη διάρκεια της ημέρας που θα τη φοράμε επειδή είναι flat. Επίσης flat neck πάνω από το γόνατο, η οποία έχει αυτή την ομορφιά με τον πάτο που κάνει αυτό το μπέζ και σπάει λίγο τη μαυρή. Οπότε δείχνει έτσι μια διαφορετικότητα. Αυτή σαν να μου φαίνεται λίγο πιο κοντή, για να τη δοκιμάσω. Ναι, αυτή είναι ακριβώς στο γόνατο. Αυτή είναι αυτή η υπέροχη μυτερή, την οποία την έχεις δοκιμάσει και εσύ, την έχεις φορέσει, είναι πάνω από το γόνατο αρκετά. Φανταστική. Φανταστική μπότα, πολύ μαλακό το σουέντ. Μύτη, κομψή και είναι περίπου στους 11 πόντους. Αλλά η ίδια ακριβώς μπότα για κάποια γυναίκα η οποία δεν μπορεί να αντέξει τόσο ψηλό τακούνι, υπάρχει ακριβώς η ίδια μπότα με την ίδια μύτη σε πιο χαμηλό τακούνι. Λοιπόν, για δείτε δύο διαφορετικές μπότες τώρα, γιατί η μία είναι χαμηλή, αυτή εδώ, και η άλλη είναι ψηλοτάκουνη. Όχι όμως υπερβολή. Επίσης και οι δύο ευτυχώς για μένα μου κάθισαν σε πολύ καλό επίπεδο, δηλαδή εδώ είναι το γόνατό μου, ακριβώς πάνω από το γόνατο. Αναγκάστηκα να σηκώσω λίγο τη φουστίτσα για να μην τα ενώσω, γιατί θα έπρεπε να πάει εκεί. Και δεν ξέρω αν πρέπει να πάει εκεί, αλλά πρέπει, δεν πρέπει. Εγώ θέλω να βλέπω λίγο δέρμα. Ιδάλλως δεν μου κάθεται καλά. Αρέσει να την μ' αρέσει καλύπτει. Το λίγο δέρμα. Εμένα το ανάποδο. Γι' αυτό για όλους βρίσκουμε αυτό που θέλουμε. Άλλος το θέλει έτσι, άλλος αλλιώς. Άμα δεν πιάνουμε τους πάντες, τότε δεν κάνουμε ζωστές ναι, δουλειές. Ισχύει. Πάντως επίσης αυτές οι μπότες τώρα με αυτό που φοράς πάνε πάρα πολύ. Σε σχέση με τη βόβα. Ποια σου ταιριάζει πιο πολύ, η flat ή με το. Αυτή, η sweat, γιατί σπάει λίγο το full δέρμα που είναι λίγο έντονο. Βέβαια, αυτές που τολμάνε οι γυναίκες μπορούν να βάλουν όλο δέρμα. Είναι σαν να φοράνε ουσιαστικά δερμάτινο παντελόνι. Κάποια δηλαδή που θα βάλει δερμάτινη φούστα και από κάτω δερμάτινη μπότα, θα είναι σαν να φοράει. Θα είναι λίγο πιο catwoman, ας πούμε. Πιο... Πάρα πολύ ωραίες είναι αυτές. Ελένη, για μπες λίγο να δεις να μου πεις, σε παρακαλώ, τη χαμηλή. Και λέω τη χαμηλή γιατί εγώ τώρα μέσα έχω ψηλές. Πολλές. Η χαμηλή και με ένα άλλο τύπου ντύσιμο, αυτό που φοράω σήμερα, αλλά και με κάτι ακόμα και πιο απλό και με ένα. Πολύ ωραίο κολανάκι, την κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Βεβαίως, και ένα πολύ ωραίο έτσι pullover με έναν ωραίο γιακά μπες και είσαι πάρα πολύ ντυμένη ακόμα και για βράδυ, δηλαδή το χειμώνα σε ντύνει. Η μπότα είναι ένα παπούτσι που σε ντύνει, άλλαξα κι εγώ, φόρεσα μπότες. Να δείξω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να περνάει το φόρεμα πάνω από την μπότα, εκτός από το να φαίνεται. Η μία είναι αυτή η flat με την μπες λεπτομέρεια στον πάτο, είναι πάρα πολύ μαλακή, ανεβαίνει πάνω από το γόνατο. Σουέντ όλη και έχει από μέσα φερμουάρ, οπότε μπορεί πάρα πολύ εύκολα να φορεθεί. Είναι νακ
Είναι στρογγυλή, οπότε δεν πιέζει καθόλου μπροστά, είναι πάρα πολύ άντικη μαλακή. Και από την άλλη φορά ότι στη Μάντεν, η οποία ανεβαίνει ψηλά και έχει κορδονάκι όπου μπορούμε να το δέσουμε και να μην μας πέφτει. Δηλαδή κάνουμε το φιωγκάκι μας ή τον κόμπο ανάλογα τι θέλει η κάθε γυναίκα και δένει ψηλά στο μυρό και δεν μας πέφτει. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία μπότα και είναι και πολύ ωραίο που φαίνεται και το φιωγκάκι από πίσω. Φλατ, γιατί και η φλατ είναι πολύ όμορφες και σεξ. Δεν χρειάζεται να φοράμε εδώ και καλά τα κούνια. Μου έφερε κάτι γόβες σήμερα. Τώρα εγώ θα σας κάνω αλλαγή πάλι. Μου τις έφερε για μένα να τις δοκιμάσω. Και θα τρελαθώ γιατί είναι το νούμερό μου. Το νούμερό μου και μεγάλο. Γιατί εμένα το νούμερό μου δεν είναι αυτό. Αλλά εγώ τα παίρνω 40 γιατί θέλω, είπαμε, να μπορώ να. Τόσο άνετο να είναι που να το πετάω στον αέρα το παπούτσι. Τόσο πολύ δεν θέλω να το νιώθω το παπούτσι. Έχω κλάψει σήμερα γιατί μου έφερε αυτή την εκπληκτική γόβα. Της λέω: δεν ξέρω τι νούμερο είναι. Μου λέει: το νούμερό σου. Λέω: αγάπη μου, δεν μου κάνει με τίποτα. Υπάρχει μεγαλύτερο. Μου λέει: όχι. Λέω: γιατί μου την έφερε. Μ' άρεσε που την είδα, τρελάθηκα. Μέχρι τόσο βγαίνει. Μα κοίτα τι ωραία που είναι. Κοίταξε είναι πόσο διαφορετική γόβα. Και δεν καταλαβαίνω και τι λέει μέσα Λουτσιάνο, τι Παπαρότη, δεν ξέρω. Παντοβάν. Αυτό όμω έχει κάνει πολύ ωραία γόβα. Δείτε μια γόβα, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ροκ κατάσταση, ωραία θηλυκή ψηλή. Πραγματικά η ωραία ψηλή γόβα, μυτερή, δερμάτινη. Όλα τα λεφτά, το συμπλήρωμα που έχουν βάλει εδώ από πίσω. Άκου τι μου λέει και τη λέω, μα γράφει 40. Δεν έχουμε, μου λέει. Δεν έχετε. Ρε κορίτσια, μα σα κάνει σε καμία, πηγαίνετε να το δοκιμάσετε. Πραγματικά είναι πολύ. Να πω ωραία. Κάτι για αυτή τη γόβα. Ναι, δεν για μια γυναίκα η οποία. Σας πες το. Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή μπορεί να πεθάνω αυτή τη στιγμή, αλλά θα την βάλω. Καταλάβατε. Απλά δεν μπορώ να την κρατήσω. Ξέρεις τι, είναι πολύ μυτερό. Είναι πολύ μυτερό και σε πιέζει πολύ προς τα πίσω, γι' αυτό μάλλον δεν σου. Και καλά, αυτό μπήκε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, μάλλον έχω διαφορετικά πόδια. Αυτό δεν μπαίνει με τίποτα. Αλλά τι ωραία γόβα. Αν βρεθείτε σε μαγαζί του, σα παρακαλώ, αν την έχουν και αν βρεθεί σε κανένα νούμερο που μπορεί να σα κάνει, δεν ξέρω και αν τα νούμερα που φεύγουν πιο γρήγορα, μάλλον τα μεγάλα. Δοκιμάστε το, κορίτσια, κοιτάξτε εδώ τι έχω πάει. Δεν μπαίνει το άλλο πόδι, αλλά θα σκάσω και θα το βάλω. Η γυναίκα με το φετίχ στα παπούτσια, το βάλες. Δεν είμαι για πολλά βήματα, αλλά δείτε το ρε παιδιά, δείτε. Αχ, Παναγία μου, χάνω και την ισορροπία μου. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, δοκιμάστε αυτή τη γόβα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αν μπορεί να την βάλει καμία, αν υπάρχει το νούμερό της. Είναι πολύ. Μιλάμε για γόβα τώρα που. Δηλαδή φοράω και την κατάλληλη στολή που ταιριάζει. Πάει πολύ. Τι μου λείπει, τι μου λείπει. Μόνο αυτό μου φαίνεται μου λείπει. Γρηγόρη, πες μου τι νιώθεις με αυτή τη γόβα, πες μου. Νιώθω μια τρέλα, αλλά φόρατα, δεν πειράζει. Τι να τα φόρεσε, μετά θα πέσω εγώ κάτω. Θα με κουτσί, είσαι καλά. Μην τα φοράτε. Όχι, όχι, δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα προ Θεού. Απλά. Πώ το είπε αυτό, Λουτσιάνο Παντοβάν. Για να ψάξει τον Παντοβάν, το φίλο μα. Για μια κοπέλα η οποία έχει φετίχ. Το βρήκε ήδη και με την έκπτωση αυτή τη τιμή. Είναι. Εντάξει, δεν είναι απαγορευτική. Μα είναι του Λουτσιάνο τώρα, τι να λέμε. Όταν πάμε να πάρουμε παπούτσια σχεδιαστών, δεν είναι απαγορευτική αυτή η τιμή. Για κάποια γυναίκα που κάνει συλλογή, παίρνει καλά αλλά παπούτσια. Όμως, δηλαδή, άμα σταθώ ακίνητη. Ας το πλάνο βρε από το κοντινό, δείξε μου ολόκληρη να δείξω τη θηλυκότητά μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας πούμε ότι την έχω την ισορροπία και ας πούμε ότι ξεχνάω. Για δείτε με. Φοβερή. Κάνει στυλ αυτή η γόβα τώρα. Σας λέω με το που την είδα σήμερα συγκινήθηκα και μετά νευρίασα πάρα πολύ. Λέω δεν είναι δυνατόν. Μιλάμε, δηλαδή μπαίνεις αλλιώς στο ραντεβού, δηλαδή πας και λες, για πλάκα σε έχω. Σας έχω. Μου ξεφεύγεις. Μα πώς θα γίνει τώρα. Είναι και θέμα αυτοπεποίθησης. Από πολλά πράγματα μπορεί να πάρει μια γυναίκα σε μια δύσκολη στιγμή αυτοπεποίθηση. Το ντύσιμο είναι βασικό για τη γυναίκα. Μα θες που φτιάξε λίγο το μαλλί της και αισθάνεται πιο όμορφο. Θες που έχασε κανένα δύο κιλά και νιώθει καλύτερα. Θες που, ξέρω εγώ, έκανε ένα μπότοξ και νιώθει πολύ καλύτερα. Θες που έχει πάρει μια γόβα που στέκεται καλύτερα το σώμα και αισθάνεται πιο. Όπου βρίσκει ο καθένας τρόπο να παίρνει πιο πολύ τα πάνω του, δεν κακό να το κάνει. Το λέμε λες και είναι τιμωρία. Όχι ρε παιδιά, καλό είναι. Πρέπει να νιώθουμε όμορφα. Σας λέω, πονάω τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά το βλέπετε στο πρόσωπό μου. Όχι, πονάω. Να όλα. Είμαι χαρούμενη, το νιώθω, μου αρέσει αυτή η γόβα, τη θέλω, αισθάνομαι πολύ θηλυκό. Αλλά πονάω, λέμε, πονάω, με έχει διαλύσει, θα τη βγάλω, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να κάνω μισό βήμα. Ναι, τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Μη μου φέρνεις πράγματα που ξέρω θα μου αρέσουν, αν μου λες δεν μετά, το περίμενα, δεν να σου κάνει, πού να το ξέρω. Ανοίγουν οι γόβες. Στο πλάι, ναι. Στο μήκο σου. Δηλαδή, εδώ δεν με νοιάζει. Αυτή επειδή είναι δερμάτινη, να τη βάλουμε πούμε, στο καλαπόδι, μπορούμε να δηλαδή, την ανοίξουμε για μια μέρα. Αν πάρει μια γυναίκα και λέει ότι το δοκίμασα, γιατί στη δοκιμή όλα καλά φαίνεται. Να το φορέσει ώρα για να το καταλάβει το παπούτσι. Αν δεν έχει μεγάλο πρόβλημα, λέω έτσι. Ναι. Απλά να έχει λίγο αυτό. Μετά λε, ρε παιδί μου, μη κάνει σφίγει. Ένα τσικ θέλει στο σφίξιμο για στο να μην το πλάι, αν α πούμε την στενεύει εδώ, μπαίνει στο καλαπόδι και λίγο μαλακώνει και ανοίγει. Δίνει, μη φανταστούμε. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, ένα. Φέρατε αυτό από αυτόν τον άνθρωπο, ένα μόνο. Όχι, έχουμε και ένα πολύ ωραίο μποτάκι. Το όχι οποίο... μποτάκι, α τα μποτάκια. Σε τέτοιο. Αν έχει κι άλλε γόβε, θα τι δούμε τα Χριστούγεννα. Και μου φέρε μία.
Για να μην τις δεις. Κοίτα έτσι και δεν μου φέρεις το νούμερό μου. Να τις δοκιμάσω, να τις ευχαριστηθώ, να τις χαρώ, να κάνω λίγο την πασαρέλα μου, ρε παιδί μου, να νιώσω εντάξει, λίγο ωραία. Φανταστική γόβα. Αν βρείτε στο νούμερό σας, δοκιμάστε την. Δοκιμάστε την, σας λέω, θα με θυμηθείτε. Ναι. Ενώ εδώ βλέπεις τώρα. Και έτσι να κάνω το πόδι, βγαίνει η γόβα. Είναι το ίδιο νούμερο όμως. Είναι, παιδί μου, δεν διαφωνώ, αλλά απλά το λέω. Ναι, πολύ είναι... ωραίες. Δύο διαφορετικές, αλλά πολύ, πολύ ακαταμάχητες γόβες. Αλλά για μποτίνια μιλάγαμε σήμερα. Ναι, και δεν πειράζει. Άλλος... Α, κάτσε να βάλω και την άλλη, μην ξεχαστώ. Ναι, για μποτίνια, www.nak.gr, Black Friday έχουμε προσφορές και 2-10-99-02-7-20 για όσους δεν μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρονικά και θέλουν από την επαρχία να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος με το online. Αυτό το ωραίο τσαντάκι που πήγα βόλτα μπορώ να το δώσω δώρο τηλεφωνικά. Βεβαίως. Λοιπόν. Και αν ήθελες μπορούμε να δώσουμε και ένα αντρικό δώρο, αν σε περίπτωση κάποιος θέλει, αλλιώς την επόμενη φορά. Εγώ νομίζω αντρικό να δώσουμε την επόμενη φορά που θα έχουμε όλα τα τέλεια δικά μας, υπέροχα μοντέλα, ψηλοτάκουν. Πολύ ωραία. Ας φέρουμε τρία ζευγάρια να διαλέξουμε και ένα να το δώσουμε δώρο σε έναν άντρα. Μην γιορτάζουμε μόνοι μας εμείς. Ναι, όχι, όχι. Γιατί να αντιθούν και άντρες, γιατί καλωτημένοι είναι, καλά να μην είναι και ο άντρας. Όχι, όχι, και αυτοί φροντίζονται και πάρα πολύ. Λοιπόν, μπαίνω να δώσω το δώρο μας στο Instagram, που δεν έχω μπει ακόμα να δω τι έχετε κάνει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Α, είμαστε στις 53.043. Κορίτσια, μπαίνω. Έλα να ανοίξει. Stop. Καλυψό Αδαμίδου Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια και καλοφόρετα. Λοιπόν, το τσαντάκι το αφήνω εδώ. Μήπως έχω χρόνο στο τέλος να βγάλω μια γραμμή να το δώσω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Και τέλεια. Το είχες και σε μαύρο. Ναι. Μ' άρεσε και το μαύρο. Αλλά εντάξει, το μεταλλικό λόγο γιορτών είναι. Είναι και η μέρα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αυτά με τραβάνε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Στο κορίτσι μου, γλυκό. Ευχαριστώ πολύ. Μην χάσετε αυτή τη Friday. Αυτή η Friday είναι η Black τους. Μην τη χάσετε. Να και αύριο λέει Black Friday. Λοιπόν, φιλάκια πολλά.